Το οποίο, παιδιά μου, αυτό το βίντεο κλιπ είναι συγκλονιστικό, διότι βλέπεις τον άνθρωπο μόνο εκεί που έχει χρώμα. Δηλαδή αρχίζουν οι ψήσεις που ασχολούνται. Ένα χρόνο έχει αυτό το άλμπουμ και κοίτα να δεις. Ακόμα. Σήμερα. Και εσύ είσαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Καλό απόγευμα. Πολύ ωραία είσαι. Μερθή, μπράβο σου, μεριμέρι σου. Ναι, ναι. Α. Και είμαστε και διασπρόμαυροι. Είδες. Σαν το βίντεο των Maroon 5. Καλέ. Την εκπομπή εγώ την υποστηρίζω και είναι δημοτολογικά. Βέβαια, δεν το συζητώ. Παιδιά μου, παιδιά μου, παιδιά μου, παιδιά μου. Λοιπόν, ακούστε είναι να δείτε. Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Έχω αυτή τη βδομάδα τα χαμένα. Χάλια, εγώ, ναι. Πολύ, πολύ, είναι πολύ. Είναι κυρίως γιατί έχουμε αυτά τα 10 χιλιάρικα τα οποία θα δοθούν στις 31 και μετράω τις μέρες, παιδιά. Βεβαίως. Πότε θα έρθει ο σούπερ τυχερός να τα εισπράξει, γιατί δεν είναι αστείο. Είναι 10.000 ευρώ που θα γίνουν δικά σας. Να με. Αλλά για σήμερα ένας άλλος υπερτυχερός. Παιδιά μου, παιδιά, κοιτάξτε τι έχω. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ πέρα το mini iPad, το οποίο το δίνω μαζί με αυτήν εδώ την υπέροχη θήκη. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλή και προστατευτική για τα παιδιά. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι το βαρέσει κάτω αυτό εδώ, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι από καουτσούκ, κάνει ένα χαριτωμένο πολύ. Είναι πάρα πολύ καλυτωμένο. Και όταν θέλει να παίξει κάτι, το παίρνει έτσι με τα δύο του χεράκια και παίζει. Ρε λοιπόν, φώτη, τι άλλα είναι αυτά, είναι αυτά εδώ είναι ηχεία, τα οποία παιδιά είναι συγκλονιστικά. Έλα, ρε, κοίτα, είναι έτσι. Είναι έτσι. Okay, είναι τα ηχεία. Είναι έτσι. Και είναι και έτσι. Έτσι όταν είναι έχουν λιγότερα μπάσα. Όταν τα κάνεις λίγο έτσι. Α, το μπάσο του έχουν από μπάσα. Πόσο και αρχίζει και ντουμπου, ντουμπου, ντουμπου. Και έχω και δεξί και αριστερό. Έτσι δύο τέτοια. Λοιπόν, δύο τέτοια. Μαζί με το mini iPad. Μαζί με την ωραιότατη θήκη. Αυτό είναι δικό σήμερα σου. Τα δίνουμε. Αυτό είναι δικό μου. Α, δεν το δίνω. Λοιπόν, δεν το δίνει. Μ' άρεσε. Λοιπόν, σήμερα τα δίνω σε έναν αυτά, κυρίες και κύριοι. Και 10.000 που θα πάρει ένας άλλος. Δεν είναι λόγος αυτός για να τηλεφωνήσετε. Στο 90 11 405 410. Φούμου κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54888. Να δούμε και το κουιζάκι μας, το χθεσινό. Λοιπόν, αυτή, παιδιά μου, είναι η Μαλιωτάκη. Η Μπριζολέ. Η Μπριζολέ. Μπριζολέ, τι λέγανε. Ναι, Μπριζολέ. Ναι, μου το στείλανε mail. Το είχα ξεχάσει. Μου το στείλανε mail, γιατί οι τηλεθεατές μας είναι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Είναι η. Νόστιμο κορίτσι. Πλάκα κάνει. Αποκλείεται. Άντε καλέ. Αυτό το παιδί, λοιπόν, μωρό ήταν άλλο. Μεγαλύτερο ήταν άλλο. Τώρα που μεγάλωσε είναι άλλη.
Πολύ, πολύ διαφορά όμως, ναι. δεν την περίμενα. Φούμου λοιπόν. Κενό, ονοματεπώνυμο στο 54888. Λοιπόν, η ώρα. Να παίξουμε, να το παίξουμε. Παίξτο μου κι αυτό. Τον 8 υπήρων και τον 5 θαλασσών. Τι είναι αυτό που λένε το... Ποιο. Μόνιμο. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ας μιλήσουμε για έρωτες, γιατί παιδιά μου, η κατάσταση είναι... Τι να λέμε τώρα, και για παλέμαχους έτσι του έρωτα, δηλαδή πώς να σου πω, έτσι, βετεράνους. Πώς ρε παιδί μου είναι βετεράνη του Βιετνάμ. Όταν είχα πάει μια φορά στο Βελιγράδι, μου λέγανε τα παιδιά που γνώρισα εκεί οι άνθρωποι ότι όταν γινόντουσαν οι βομβαρδισμοί, δεν αντέχανε άλλο. Είχαν σπάσει τα νεύρα στα καταφύγια. Και τύχαινε και βγαίνανε μόλι το που ακούγαν τις σιρήνες ότι θα γίνει βομβαρδισμό, βγαίναν στους δρόμους της γέφυρας και κάνανε πάρτι. Άντε! Ναι, για να αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα. Αυτό τι έχουν περάσει και παιδιά μου, και θέλω να σας πω ότι ο Κώστας Βουτσάς στα καταφύγια όταν έμπαινε, όταν πέθανε, όταν ακουγόταν η σιρήνα και αρχίζει στο όταν, δεύτερο, παγκόσμιο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πέφτανε οι βόμβες, κρυβόταν στα καταφύγια. Αλλά είχε και άλλους σκοπούς. Δεν έζησε μόνο δύσκολες στιγμές, αλλά και τρυφερές, καθώς ήταν το μέρος όπου είχε την πρώτη του ερωτική περιπέτεια. Αυτό πότε πρώτο γλυκάθηκε. Ναι, έτσι μικρός, μέσα στο καταφύγιο. Όταν βομβάρδιζαν. Όταν τελείωσε ο βομβαρδισμός και φύγαν όλοι, και εγώ στρίμωξα μια μικρούλα εκεί πέρα, τη Σούλα. Τη βομβαρδίσατε. Τη βομβάρδιζα με τον τρόπο μου, ναι. Τη βομβάρδισε. Ένα λεπτό. Για να έχουμε βομβαρδισμούς, έτσι, η Θεσσαλονίκη να βομβαρδίσει. Στη Θεσσαλονίκη. Θα 40 με 44, έτσι. Το 44, πες. Σου λέω εγώ το 44 το να γίνει. Το 44. Είναι τώρα, πόσο είναι, παιδιά μου. 80 είπε ότι ήταν. Να ήταν γεννημένο το 30. Το 30. Το 30-31. 13. Τι να πω. Και βγαίνουν οι έρευνες και λένε ότι τώρα τα παιδιά όλο και νωρίτερα γνωρίζουν τι το σεξ. Τι να πω. Δηλαδή, ο Βουτσάς ήταν ο πρωτοπόρος. Στα 13, τώρα πότε, στα 8. Στα καταφύγια μέσα. Ήταν και αυτό το μπουντρούμι που του έκανε λίγο πολύ. Σεξι. Φωλίτσα, καταλαβαίνεις. Και το σου λέει εντάξει. Πάντως γενικά, ο Βουτσάς ήταν ένας άντρας αφιερωμένος στις γυναίκες με πολύ μεγάλο σουξέ και το λέει και η συνεργάτης και συνάδελφός του Μάρθα Καραγιάννη. Με ωραιότατο τρόπο. Κώστας είχε κάνει, ήταν αθλητής όταν ήταν νέος και είχε ανοίγματα, είχε, στα παιδίματα ήταν πολύ καλός, γενικά στα παιδίματα. Αυτό είναι μεγάλη φήμη και μάλλον είναι αλήθεια. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ηθοποιός να έχουν ακουστεί τόσα. Ο Αλεξανδράκης. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Αλεξανδράκης της παντρευότανε, ρε. Ο Ρίζος. Ο Ρίζος. Έλα τώρα να πούμε. Έλα. Τι ήτανε. Ο Γιονάκης. Έλα. Ο Χατζηχρίστος. Ο Βουτσάς όμως. Τώρα πάλι ήσυχα πράγματα, έτσι. Κανέναν έτσι γνωστό ηθοποιό που να είναι λίγο, να λέμε, ο Τζόρτζογλου. Επειδή μια φορά πήγε με τέσσερις. Ναι. Αν τις διαιρέσεις κάθε μέρα δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Σωστό. Τώρα πιο πολλοί τραγουδιστές. Ναι. Πανταζής. Ναι. Λοιπόν. Ο Τατσόπουλος, ναι, η πολιτική. Ναι, αλλά δεν θέλω. Πάντως υπάρχουν, κοίταξε, έχει ένα πολύ δίκιο. Έχει ένα πολύ δίκιο. Ένα πολύ μεγάλο δίκιο έχει. Ο Αλέξης ο Κούγιας. Θα έρθω να συμφωνήσω με τον Κούγια, λοιπόν. Λες, ήρθε η στιγμή, θα συμφωνήσει με τον Κούγια. Είμαστε σχεδόν συνομιλίκοι. Μην το λες αυτό γιατί εσύ είσαι παιδί μπροστά μου. Φαίνεσαι παιδί μπροστά μου. Έχω κλείσει τα 62 μου χρόνια πια. Τι λέτε εδώ. Το 51 είσαι γεννημένος. Είμαι γι' αυτό σου λέω. Φαινόμαστε τώρα εμείς οι δύο ότι είμαστε συνομιλίκοι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Εγώ αθλούμαι, εσύ δεν αθλείς. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη. Εγώ είμαι ερωτεύσιμος ενώ εσύ τα έχεις παρατήσει. Αδικό. Για συμφωνείς, διαφωνείς, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν είναι. Και ο Παπαδάκης είναι ερωτεύσιμος. Όχι. Ο άλλος είναι ενεργός, είναι στο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Ο Παπαδάκης είναι οικογενειάρχης. Εννοεί αυτό. Ναι. Είμαι στο παιχνίδι. Ότι είναι στην γύρα. Όταν είσαι. Ναι. Στο ότι παιχνίδι, κρατιέσαι καλύτερα. Εντάξει, αυτό είναι. Είμαστε και. Όπως ας πούμε αυτό που λέγανε, κεράτωνε τον άντρα σου και μάγια μην του κάνεις. Γιατί? Γιατί και αυτός ενεργοποιείται. Να είναι ωραίος να τον θες, να σε θέλει. Άντε. Λέω τώρα εγώ. Α, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, ιδέα. Μην... Ναι. Όχι, εντάξει, αλλά το πάμε τώρα και... σε ένα νέο παιδιά μου. Ένα νέο παιδί το οποίο όχι μόνο
τον θέλουνε, τον διεκδικούν, γίνεται χαμός. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου είναι σαν να πήγε μπροστά στην ουρά. Πώς περιμένουμε στη ΔΕΗ, στο σινεμά ή οτιδήποτε σε μια ουρά. Η γυναίκα μου ήρθε μπροστά, τις πέρασε όλες, είπε συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Πέρασε μπροστά και με το που πέρασε μπροστά πρώτη-πρώτη, γύρισε, τις κοίταξε και είπε και τώρα φύγεται. Σιγάμαντα. Και είπανε και συγγνώμη κυρία μου, εγώ γουάρδια από τις 6 έχω πάρει και χαρτάκι, περιμένω Βαρθακούρη. Περιμέναν όλες Βαρθακούρη και βγήκε η γυναίκα του να πει φύγετε εσείς από πίσω. Ο ΑΕΔ είναι. Ξέρω εγώ. Πήγε η γυναίκα του και τον πήρε πρώτη. Πήγε η γυναίκα αλλά του. Αλλά έχει εικόνα, τρομερή εικόνα. Σκέψου τώρα τον Βαρθακούρη στο ταμείο και να κάθονται ουρά οι γυναίκες. Και έχει κοπείς από το τζαμάκι. Είναι πολύ κολακευτικό για έναν άντρα να το σκέφτεται ότι είναι ουρά τα γκομενάκια. Και έρχεται αυτή με το σπαθάκι της τσικ 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 τσικ. Ναι, αλλά αυτό είναι μια εικόνα που λέει ο ίδιος ο Βαρθακούρης. Γιατί έτσι το έχει σκεφτεί. Ναι, φαντάζομαι. Και ναι. Γι' αυτό τη θέλει και την αγαπά. Ναι. Γιατί μπορεί και έτσι να είναι. Αχ, παιδιά, τώρα ένα άλλο φλερτ θέλω. Θέλω το φλερτ, παιδιά μου, αυτού του ανθρώπου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κανενός άλλο. Αυτό το φλερτ είναι και λίγο μεγάλης ηλικίας και μ' αρέσει. Είναι έχει και μεγάλης ηλικίας. Ιδιαίτερη ναι. Κάτι τέτοια ωραιότατα λέγανε παλαιά. Ε? Να καλημερίσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο. Σήμερα με τον Περαμάν κάνεις πολλούς να λένε αμάν. Και το θερμόμετρο σαν το φόρεμά σου θα ανέβει στα ίδια. Άντε ρε Τάσο! Τώρα με λίγα λόγια σε είπε θερμόμετρο. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί δεν μοιάζει πραγματικά σήμερα θα λάβει σαν τον ήλιο. Τάσο καλημέρα. Καλημέρα Μαργαρίτα. Πραγματικά σήμερα είσαι βιολέτα θα έλεγα εγώ. Λοιπόν Τάσο καλημέρα. Τι γίνεται, πάρα πολύ καλά βλέπω. Πολύ ωραία σήμερα και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Spring Roll θα έλεγα. Σήμερα είναι Green Forest. Βλέποντας. Σήμερα είσαι Blue Moon. Καλά, Green Forest, Blue Moon. Ούτε αποσμητικά χώρου να διαφέρει. Καλή να τον βάλουν να μου ονοματίζει τα ρούχα για το μέρη-μέρη. Ξέρεις τι δουλειά είναι να δεις πώς να το ονομάσεις αυτό. Την είπε Blue Moon και Green Forest, παιδιά μου. Γιατί καλημέρα Μαργαρίτα. Καλημέρα Μαργαρίτα του. Είναι σαν να μιλάει άλλη γλώσσα, είναι άλλη εποχή. Εντελώς άλλη. Τώρα που είπα άλλη γλώσσα. Αυτό, Blue Moon, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να μην ξέρει κάποιος λίγα αγγλικά. Γιατί ο άλλος θα έχει μπει στο ίντερνετ. Ναι, κάτι. Good morning to you. Ακούστε ένα παιδί λοιπόν τώρα το οποίο δεν ξέρει όχι μόνο αγγλικά. Δεν ξέρει ούτε ροκ μουσική. Τίποτα. Deep Purple παίζει ο Τάσος. Deep Purple λέγεται και το κυρίως πιάτο του. Κυρίως πιάτο. Deep Purple. Το Deep Purple. Ξέρω εγώ, μίλα πάνω σε τραπέζι. People λέγεται το τραπέζι, πουρπέ λέγεται το φαγητό. Πριν είχαμε ένα θέμα με το mob. Ναι. Λεγόταν το mob pepper. Πες μου στα αγγλικά το κίτρινο. Έχω μάθει σήμερα και μια καινούργια λέξη στα αγγλικά. Το κίτρινο χρώμα λέγεται yellow. Yellow! Yellow! Το ξέρετε αυτό. Green. Άρα πιο πέφτω. Green. Yellow. Pink. Είναι τα τρία χρώματα. Πάντως ήταν τρομερό γιατί το είπε το. Πώς το είπε το μου. Πουρπλέ. Και μετά γελόου. Το γελόου, βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο τα αγγλικά τα οποία κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει. Τα ελληνικά, παιδιά μου. Τα ελληνικά. Μόσχος είναι, πιστεύω, κάτι σαν σουπιές. Καλαμαράκια. Σε θαλασσινό με φαντάζει. Με μήλα. Μόσχος είναι ένα θαλασσινό που βοσκάει, με παιδιά μήλα. Μου, με μήλα. Είναι το καλαμαράκι είναι με το μήλο στο στόμα. Με έτσι, παιδιά, και Φυρίκη. Τα πλοκάμια, παιδιά μου, έχει και τα μήλα. Πώς και τι συνειρμός από το γόνο. Από το γόνο, παιδιά. Τόσο μακριά, τόσο να το δικαιολογεί. Μπορεί, έχει ότο, ένα ότο άλλο, δεν να πω, δεν ξέρω. Ναι, είναι το όπου τον το μπέρδεψε τον άνθρωπο. Ναι. Ποιος? Ομοσιός. Τι είναι ομοσιός. Τι είναι το ξέρει το μοσιό που είναι χταπόδι και δεν ξέρει το μόσχο που είναι το μοσχάρι. Δηλαδή θρησκευτικά στο σχολείο, δύο φορές στην εκκλησία θα τον είχε τον άσωτο γιο. Τον άσωτο γιο, ποιος ήταν ο άσωτος γιος? Ο μύθος του άσωτου ιού που όταν πήγε στο σπίτι ο πατέρας του έσφαξε γι' αυτόν τον μόσχο το σιτευτό, δεν το ξέρει. Έλα ρε γιο. Άκου τώρα, είναι μια φορά και ένα καιρό ένα σπίτι. Είναι ένας μπαμπάς που έχει νομίζω δυο γιους. Έλα. Ο ένας είναι πάρα. Εγώ θα στο πω λίγο. Ναι. Πολύ άταχτο παιδί. Ναι. Αντίθασο, ναι. Λίγο αλάνι, λίγο περνάει και τη φάση τη εφηβείας ποιος. Ξέρει και σκόνει και φεύγει από το σπίτι. Ναι. Και απογοητεύονται στην οικογένεια που φύγε το ένα το παιδί. Και έμεινε το άλλο. Το άλλο καλό παιδί διαβάζει τα μαθήματά του, εργατικό μαζεύει το δωμάτιό του, όλα. Τι μέρα. Στο σπίτι του, αυτοί κτηνοτρόφοι. Ναι. Αγρότες. Τρώγανε, τέτοια κοινωνία. Ναι. Και είχαν το μόσχο το σιτευτό που ήταν το καλό το μοσχάρι που το θρέφανε για μια επίσημη μέρα. Τι λες. Τη μέρα λοιπόν που γύρισε το αλάνι. Σπάξαν το μόσχο. Σπάξαν το μόσχο το σιτευτό.
Και λες, είναι δίκαιο, ο άλλος πήρε σωστός εκεί και έτρωγε φακές και ήρθε το αλά να του φάει το μοσχαράκι με καρδιά γινάρας. Καλά λένε ότι οι αλήτες είναι αυτοί οι πιο εγωιτευτικοί. Περνάνε καλύτερα. Πώς την είπα όμως τώρα το καλά, είπα, τέλεια. Λοιπόν, και παιδιά μου τώρα που τώρα το τώρα και πέρασε, μαθηματικά μετά τα θεωρητικά. Αχ, παιδιά, ναι. Μετά τα ελληνικά να κάνουμε μαθηματικά. Κάτι, παιδιά μου, που δεν μου φαντάζεστε πώς γίνεται. 4, 9, 9 και 5, 10 και 20 και 30 και 40 και 50 και 60 και 70 και 80 και 90, συν 200, συν 300, συν 400, συν 500, συν 600, συν 700, συν 800, συν 900, είναι ο αριθμός 4.995. Απίστευτο, απίστευτο. Α, α. Πίστευτο. Την έχει γυναίκα, τη γυναίκα, ναι, την έχει κάψει. Ναι, της λέει 5 και 3 και 8 και 10 και 20 και 300 και 400 και 500 και 600 και 700 και 4.700. Ναι, ναι, ναι. Σε τόσο γοητευτικό. Είμαι, έχω μια άλλη. Μέτρα κι άλλο, μέτρα κι άλλο. 5 και 2 και 7 και 3 και κιά. Και κιά, και κιά, και άλλα και κιά, και άλλα. Και 10 και 6 και 7 και 18. Και κιά. Και κιά, βέβαια. Βέβαια. Αφού μπορώ να σου κάνω και το άλλο. Έλα. Κου και α και λου και ή και μου και ε και ρο και α. Καλημέρα. Μου και α και λου και α και κου και ή και α. Τι? Έτσι, παιδιά μου. Αυτά τα μαθηματικά, ο Αϊνστάιν, παιδιά μου. Εντάξει. Παιδιά, ο Αϊνστάιν, τώρα που... Ο Αϊνστάιν, θεωρία της σχετικότητας. Παιδιά. Έλληνας την ανέπτυξε τη θεωρία, αλλά ήξερε να κλέβει. Και τον στηρίζανε και τα κυκλώματα και τα λόμπι. Πώς τώρα στην Eurovision ψηφίζουν μεταξύ τους και τότε αυτός ο Αϊνστάιν αντέγραφε. Έτσι, τον Έλληνα. Τον Έλληνα, κοίτα. Ο Αϊνστάιν πήρε θεωρία της σχετικότητας, του την έβγαλε ο Αριστοτέλης ουσιαστικά, την είπε και το κοιτούσαν όλοι και λένε τι λέει αυτός τώρα. Έλα εδώ, εξήγησε μας τι λέει η θεωρία της σχετικότητας. Ο Αϊνστάιν τότε έπαθε σοβαρό λάθος, αγαπητοί φίλοι, και κάποιοι το συμβούλεψαν, αφού δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτά τα οποία δεν καταλάβαινε, αφού του τα πασάρισαν για να τα πει. Και του λένε τον Αϊνστάιν, θα γράψει ένα γράμμα σε κάποιο πολύ μεγάλο μαθηματικό λέει της εποχής, που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στη Γερμανία, και αυτός θα εξηγήσει, λέει. Πώς λέγεται, λέει αυτός, είναι, λέει, ο κύριος Καραθοδωρή, Έλληνας. Γράφει λοιπόν ο Αϊνστάιν στον Καραθοδωρή ένα γράμμα, στο φίλε. Επειδή είμαι σε πολύ δύσκολη θέση και δεν καταλαβαίνω αυτά εδώ, λίγα μαθηματικά μπορείς να τα εξηγήσεις. Κάθε ο Καραθοδωρή του γράφει ένα γράμμα, αγαπητέ Αλμπέρτο, τα μαθηματικά που χρειάζεσαι για αυτά που είπες είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μπαμ, 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 3-4 σελίδες, πάρτε. Ποιος Αϊνστάιν, ρε, ποιος Αϊνστάιν. Ήταν ο Καραθεδωρής, δεν θα υπήρχε θεωρία της σχετικότητας. Βέβαια, παιδιά μου, ο Αϊνστάιν ήταν ένα τίποτα και θέλω να σας πω ότι ο Καραθεδωρής τον έκανε αυτό άνθρωπο. Που του έκλαψε, παιδί μου, θεωρία της σχετικότητας. Δεν ήξερε ο άνθρωπος να την εξηγήσει. Ναι, εδώ, γκουγκλάραμε. Κωνσταντίνος Καραθεδωρής. Βεβαίως. Γεννήθηκε το 1873. Βεβαίως. Ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Νέα Βίσα του νομού Εύρου και η μητέρα του πτυχίο. Η μητέρα του πέθανε όταν ο Κωνσταντίνος ήταν 6 χρονών και τον... αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Όχι, βέβαια, βέβαια. Αλλά γνωρίστηκε με τον Αϊνστάιν μεταξύ 9 και 20. Το είχε μεταξύ 1909 και 1920. Βέβαια τη θεωρία της σχετικότητας την είπε το 1905. Λέει ότι ήταν φίλοι, ναι, πάντως. Ήταν φίλοι. Και μπορεί να τους ένωνε η αγάπη τους για τα μαθηματικά. Εντάξει, μην ψωνιζόμαστε τώρα. Είμαστε η καλύτερη χώρα, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον. Oh, σε παρακαλώ. Έχουμε ανακαλύψει τα πάντα και τη θεωρία της σχετικότητας. Ο Καραθεοδωρής. Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε κουιζάκι γρήγορα να δούμε αυτή την κοπελίτσα. Λοιπόν, η οποία, όπως βλέπετε, σε αυτήν την ηλικία έχει μια έγχρωμη φωτογραφία. Άρα μπορείτε να φανταστείτε την ηλικία της. Ναι. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν η κοπελίτσα, είτε το ξέρετε είτε δεν το ξέρετε, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 90 11 405 410 ή να στείλετε ένα μήνυμα που μου και ένα όνομα, τεπώνυμό σας, στο 54888. Έχω, παιδιά μου, αυτό το mini iPad, το οποίο έχει αυτήν εδώ τη θήκη, Doink, η οποία δεν παθαίνει τίποτα. Δεν θα φοβηθείτε απολύτως. Και σε χέρια μωρού παιδιού να το δώσετε, γιατί τα μωράκια, όπως ξέρετε, τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν με τα iPad και τις ταμπλέτες, δεν θα πάθει τίποτα. Μαζί με αυτό σας δίνω και δύο σούπερ ηχεία με έξτρα μπάσα, κοίταξέ τα. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι, το δώρο. Μετά, αν μπορέσω, θα σας τα λειτουργήσω να τα ακούσετε. Και φυσικά, το καλύτερο είναι αυτά τα 10.000 ευρώ, τα οποία θα γίνουν δικά σας. 10.000 ευρώ, αν τηλεφωνήσετε στο 9011-405-410, για να στείλετε μήνυμα αφού μου και ένα όνομα τεπώνυμα στο 54888. Γιάννη. 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 Τι. Δεν τελειώσουμε αυτή τη Eurovision. Αχ, έλα, τρελαίνομαι, μ' αρέσουμε. Τι.
Έχει μάθει τι έχει γίνει. Πρόεδρο σου λέει κράτου, κατηγορεί ότι έγινε νοθεία στα αποτελέσματα. Τι μου λέει. Και ο πρόεδρο του κράτου. Καθόλου Μαρία. Ο πρόεδρο ο ίδιο. Σαν να λέμε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ο δικό. Δηλαδή να πάει ο παπούλια και να ανακατευτεί με τη Eurovision. Έκανε υπόμνημα στο Ποιο ο Μπερλουσκόνη το έκανε. Η εισαγγελική τέτοια ζήτησε να γίνει. Η εισαγγελική έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Έχω κι άλλο. Κι άλλο σκάνδαλο Eurovision. Ποιε χώρε οι εκπρόσωποι αναγκάζονταν να παίρνουν τα σάντουιτ που του δίνανε στο μπουφέ του πρωινού. Γιατί η δικιά του η χώρα του είχε δώσει μόνο 15 ευρώ για φαγητό την ημέρα. Η Ελλάδα καλέ. Ναι, καλέ, είναι όλο φάνερο. Η Ελλάδα. Α, είναι και άλλοι, πιο φτωχοβήθουνε. Και έχω κι άλλο. Ποιος ανάγκασε, παιδιά μου, τον Αγάθο να βγει ξυπόλυτο στη Eurovision και σε ποιον Έλληνα ηθοποιό του δίνεται μεγάλη ευκαιρία να κάνει διεθνή καριέρα στο εξωτερικό ως πορνοστάρ. Πορνοστάρ, μάλιστα. Τέλεια. Πορνοστάρ. Κάτι ξέρω γι' αυτό, κάτι θυμάμαι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ. 10.000 έχω. Και φτερνίζονται και χαζουμουριούνται. Και κατουργιούνται. Και μην πούμε και όλα τα άλλα, τα άξι. Όλα τα άλλα, ναι, και όλα τα άλλα τα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα το κουιζάκι μας να δούμε ποια είναι αυτή η κοπελίτσα. Παιδιά, δεν τη βρίσκετε. Όχι. Δεν τη βρίσκετε. Να βοηθήσω. Είναι ένα κορίτσι της τηλεόρασης. Αγαπητό πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, είτε το ξέρετε είτε το ξέρετε, 90 11 405 410. Πού μου καινο το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Σας έχω, παιδιά μου, αυτό το mini iPad με αυτή τη super θήκη. Θα την κάνω doink τώρα. Doink. Έτσι δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ ασφαλείας και βεβαίως την κρατάτε και γερά με τα δύο χέρια σε οποιαδήποτε ηλικία και αν έχετε. Δηλαδή. Γιατί και εμείς και νεογέννητο. Λοιπόν, αυτό το iPad μαζί με τη θήκη του αλλά και αυτά τα δύο super ηχιάκια τα οποία παιδιά μου σας τα έχω βάλει εδώ πέρα να ακούσετε πόσο ήχο έχουνε. Έλα! Ενώνονται με το iPad σας και με οποιαδήποτε αυτά άλλη τα συσκευή. Αυτά εδώ. Με τρομερά μπασάκια. Λοιπόν, ένα θα τα κερδίσει σήμερα και βέβαια μπαίνετε. Σειρά μου να εντυπωσιάσω, γιατί εγώ παιδιά μου θα σας μιλήσω για τα 10.000 ευρώ που θα κερδίσει ένας υπερτυχερός, αρκεί να έχει τηλεφωνήσει στο 9011-405-410 ή να έχει στείλει μήνυμα αφού μου και ενώ όνομα τυπώνυμο στο 54888. Τέλεια. 10.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο Λουκά γιατί έχει... Έχω τις πληροφορίες που δεν τις βρίσκω τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα επικό βίντεο από την φόρο τιμή στον Kaiser της μόδας, στον καγκελάριο του στυλ, τον κύριο Karl Lagerfeld, το οποίο πρόσφατα έχει τα γενέθλιά του. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσο είναι. Ταύρος το ζώδιο. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσο είναι, γιατί ένα από τα μυστήρια που αφορούν στον Lagerfeld είναι, ας πούμε, το πότε γεννήθηκε και έχουμε λίγα βιογραφικά στοιχεία. Γερμανός δεν είναι. Είναι γερμανάρα τρελή. Και μετά έχουμε όλα τα σκάνδαλα, τις κακίες που έχει πει, γιατί είναι σίγουρα άσος. Έχει πει κακίες. Πάρα πολλές κακίες. Έχει δώσει την Πέπα Μίντλτον με τα οπλιστιά της. Έχει δώσει την Αντέλ. Έχει δώσει την Αντέλ τα μάζεψε. Γιατί είπε γερμανάρα τρελή. Τρελή γερμανάρα. Ισχύει. Τις αδυναμίες του, όπως είναι η πορνοβιομηχανία, τα πολύ ωραία αγόρια τα οποία και μανατζάρι και τα κορίτσια τα οποία είναι ζουμερά με εσόρουχα, βεβαίως. Η μανατζάρι τα πόδια. Αγόρια. Ναι, ναι, τη πάνω η αγώνα. Γιατί τη κάνει. Αγόρια, κορίτσια, οτιδήποτε μπορεί να βγάλει λεφτά το πάντα. Ο Karl Lagerfeld, όταν ήταν πιο παχύς μου, ήταν πιο συμπαθητικός. Παράλληλα, ο Karl Lagerfeld. Είναι ρατσιστής με τώρα είναι θεά. Και ναι, να σα πω όμω. Θυμάστε όλοι, δεν το λέω στο ρεπορτάζ, οπότε μπορούμε να το θυμηθούμε τώρα. Θυμάστε γιατί θέλησε να δυνατήσει γύρω στα 15 κιλά, έτσι. Α, γιατί το
τότε είχε σκάσει στην πιάτσα της μόδας ο Εντής Λιμάν, ο οποίος έκανε τις πολύ στενές φόρμες στα κοστούμια του Dior. Και λύσαξε ο Καρλ και λέει: θέλω να μπω σε αυτά. Και μπήκε. Και μπήκε. Λοιπόν, πέρα από αυτά, μάθετε όλα όσα πρέπει για την καγκελαρία της μόδας. Τον Καρλ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θαυμάσεις αυτόν που κλείνει 70 χρόνια δημιουργίας. Είναι ο απόλυτος Kaiser της μόδας. Είναι μια μηχανή που παράγει πακτολούς χρημάτων. Είναι αυτός που γεννήθηκε ίσως το 1933 ή το 1937, μάλλον το 1935, στο Αμβούργο, σε μεγαλοαστική οικογένεια παστερίωσης γάλακτος, και αποδεικνύει σεζόν μετά τη σεζόν ότι κρύβει πολλούς άσους κάτω από τα δερμάτινα γάντια του, που είναι και ένα από τα φετίχ του. Παπαρίθμο. Έχει τις γάτες με το μέρος του, αφού το κατοικίδιό του όχι μόνο είναι ένδειξη στυλ, είναι η στάρ των στυλάτων ουρών, και την βρίσκεις στο διαδίκτυο. Τη λένε Σουπέτ. Βγάζει νύχια μόνο στους κακόγους τους. Έχει τη φρεσκοπαντρεμένη Κίρα Νάιτλι σύμμαχό του. Άλλωστε είναι η μούσα του οίκου που ανέλαβε το 1983 και τον εκτόξευσε στα δυσδεόλυτα ύψη του χρηματιστηρίου της μόδας ανά τον κόσμο. Η ιδανική πρωταγωνίστριά του στην πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που ο Καρλ σκηνοθετεί. Έχει ακόμη και τους νεκρούς στο άρμα του, αφού η κοκό είναι ευγνώμων που ανέλαβε την έμπνευσή της. Πριν ο Λάγκερφερντ εξαπολύσει επίθεση στήλ ανά τον κόσμο, υπερασπιζόμενος έναν πλανήτη με το λογότυπο της κομψότητας παντού, η δημιουργία της Σανέλ ήταν απλά ένα σήκος που άνοιξε το πρώτο του κατάστημα έναν αιώνα πριν. Σήμερα η Σανέλ είναι κίνημα. Έχει τα ωραία αγόρια στο πλάι του. Είναι η αδυναμία του, όπως και ο μεγάλος σκελετός των γυαλιών του, τα οποία αποχωρίζεται σπάνια. Είναι μια σίγουρη επένδυσή του και οι μούσες του, αφού ο Καρλ, μετά την Κλόντια Σίφερ και τον Μπραντ Κρόνινγκ, που ανακάλυψε σήμερα, φωτογραφίζει, αναδεικνύει, προωθεί και εκταμιεύει κέρδη, γιατί είναι και σωστός μάνατζερ, από τον Μπαστίστ Τζαμπικόνι. Επιπλέον έχει τις λολίτες του Παρισιού κάτω από την προστασία του, αφού το κορίτσι που σκανδάλισε την εθνική Γαλλίας κάνοντας όργια καταχρήσεων με έναν και δύο και άλλους παίκτες της, η Ζαΐα, είναι ένα ακόμη προϊόν του, αφού της έβγαλε σειρά ισορούχων για ενήλικες με ωρέξεις. Πολυμήχανο σχεδιάζει 17 κολεξιόν τη σεζόν, φτάνοντας περίπου τα 1020 κομμάτια το 12ο. Κάνει συνεργασίες με μουσικούς, αυτός αρκάζεται, κάνει τον αρκουδάκο, δηλώνει σκλάβος του δέρματος και έχει αδυναμία στο πορνό. Γι' αυτό η Μωάνα Πότσι έγινε η δημόσια γυναίκα του σε πασαρέλα που εξόργησε τη σκύλα Άννα Γουίντουρ. Μετά ήταν όλοι φίλοι. Έχει του στάρ με το μέρος του. Είναι αποφασισμένος να είναι το πιο εξαγώγιμο γερμανικό προϊόν στην ηγουμένη του στυλ. Δεν μασάει τα λόγια του. Απορρίπτει την Πέπα Μίτλτον, λέγοντας ότι καλό θα ήταν να έδειχνε μόνο τα οπίστια της στο βασιλικό γάμο. Κράζει την Αντέλ για τα περιτά κιλά της. Εκτιμάει την Μπέκαμ γιατί είναι αδύνατη, όπως και αυτός, μετά από επική διέτα την οποία υπέβαλε στον εαυτό του. Πιστεύει ότι η Heidi Klum είναι μια φτηνιάρα, και για να τελειώνουμε, εάν η μόδα είχε Bundesbank, ο Καρλ θα ήταν ο αιώνιος καγκελάριός της, που δεν μασάει τα λόγια του, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από το να παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά. Άβε. Άβε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί, ας πούμε, επειδή και διαλέγει ρούχα, μα φοράει μόνο γυαλιά. Και τα γυαλιά τα φοράει. Θέλω να πω ότι με το γυαλί δεν βλέπεις το σωστό το χρώμα. Βλέπεις, στο εργαστήριο τα βγάζει. Και υπάρχει μια φωτογραφία, την είχαμε δείξει, γιατί την είχαμε βάλει quiz το μέρι-μέρι. Χωρίς γυαλιά πως είναι, και πρέπει, επειδή έχει κάνει πολλά τραυματά και πολλές φλεφαροπλαστικές. Μα είναι πολύ κλεισές είναι. Όχι, εδώ τα μάτια του είναι σαν να έχουν αληθωρήσει ή έχει γίνει κακή βλεφαροπλαστική. Δεν το είχαμε δείξει μόνο μου, το βλέπω. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι χωρίς γυαλιά μου και φαίνει μια χαρά. Ναι. Τι λέτε καλέ, το είχαμε δείξει, είναι... έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Μήπως όταν κοιμάται δεν κλείνουν τα μάτια του κιόλα. Μπορεί, αλήθεια το λέω. Θα σου δείξω φωτογραφία. Πάντως όταν είχε κάνει τη δίαιτα ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί ήταν αρκετά παραπανούλα. Κάνει εντύπωση μια συνέντευξη που έδωσε, που λέει μου έχει γίνει εθισμός. Τη δίαιτα την αντιμετωπίζω σαν μαθηματικά. Να βάζω ζυγαριά κάθε μέρα και παίζω με τα νούμερα. Καλά, δεν το έχεις νιώσει εσύ, ενώ εμείς. Ποτέ. Βέβαια. Γι' αυτό είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά μου.
Λουκά, πριν πάμε παρακάτω, να πούμε ότι ακολουθούν δύο μεγάλες αποκαλύψεις. Θα επανονοθούν τα φιλαράκια. Είχε αρχίσει μια ολόκληρη φιλολογία στην Αμερική ότι ίσως το NBC δώσει το πράσινο φως για να πάνε τα φιλαράκια σε ένα comeback reunion ολόκληρη σεζόν. Θα δείξουμε ένα βιντεάκι το οποίο σήμερα κυκλοφόρησε στην Αμερική και είναι η Τζένιφερ Άνιστον μαζί με άλλους συμπροταγωνιστές και λένε διάφορα. Την Κυριακή στο Star που είχε τα φιλαράκια, είχε το επεισόδιο που έπαιζε Brad Pitt με την Τζένιφερ. Σε ποιον έβγαλε γλώσσα η Taylor Swift η οποία. Σήμερα δεν την γουστάρετε, να μας λέτε ποιες μέρες γουστάρετε. Και τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως, παιδιά μας, στο διεθνές στο στερέωμα, διότι μας λέει τόσο καιρό εδώ στις ειδήσεις ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόδα και ότι γενικά έχουμε τρομερές κρατήσεις από το εξωτερικό, από τουρισμό. Και δεν τους πιστεύουμε, λέμε εντάξει, μωρέ, θα γίνει αυτό. Όχι μόνο έχουμε, παιδιά, έχουμε και αρκετούς επώνυμους στάρ οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας. Και θα ξανάρθουν. Έχουν ξετρελαθεί και σου έχω συγκεκριμένα ένα ξένο σούπερ στάρ, ο οποίος αφού έχει αργώσει όλη την Μύκονο, λέει συγκεκριμένα. Πώς ζούσα σε αυτό το πλανήτη δίχως να έχω επισκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια τα ελληνικά νησιά. Έλα ρε! Φοβερό! Τι λέω! Σας λέω η Ελλάδα είναι μόδα! Εμένα μου λέγει ένας φίλος μου χθες που έχει το γραφείο, πρακτορείο. Μου λέει κλείστε να πάτε το καλοκαίρι κάπου γιατί δεν θα βρείτε ούτε δωματιάκι, τίποτα. Είναι κλεισμένη όλη η Ελλάδα για το καλοκαίρι. Να προσέχουμε μόνο. Άντε, ναι, παιδιά, ναι, θα πάμε έξω εμείς. Να το σφερθούμε και καλά. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Τέλεια, τέλεια! Έτσι λέτε είμαι κάθε και σε μέρα. Φόρμα σήμερα. Για να δω Φώτη. Λοιπόν, ξεκινάω την ανάγνωση, παρακαλώ πολύ. Ποιο ξένο superstar έχει αργώσει όλη την Μύκονο με τη γουρούνα του και αναρωτιέται πώς ζούσα σε αυτόν τον πλανήτη χωρίς να έχω επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Ναι, γιατί έκανε Boeing. Έλα, νησιά. Γεια σου Μύκονος, θα ξαναγυρίσω. Τώρα Μαρία. Πάλι Μαρία. Τι να κάνω, είμαι ευέλικτη. Τη δικαιοσύνη συγγεννοείται Μαρία μου, πες μου, αλφα για σένα. Ο Ράσελ Κρόου είναι αυτός ο ξένος superstar. Δίτα, ο Μάικλ Τζόρνταν ή γάμα ο Ράιον ο Γκόσλινγκ. Είδα, τον είδα να κάνει απλωτές στην Μύκονο. Απλωτές ακούω. Απλωτές. Σε κάποιο site, είχε ναι, φωτογραφία. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Και είναι ο Ράσελ Κρόου, νομίζω. Μάλιστα, σε αυτές τις φωτογραφίες που λες ότι είδες τις απλωτές, τον είδες μόνο του ή μήπως μου δίπλα σε μια αιθέρια ύπαρξη? Όχι, μόνο ότι τον είδα. Γιατί εγώ τον γυναίκα. Ναι, καλέ, ένα θα σου πω. Άλλαξε, γιατί είχε μια αστραλέζα χάλια. Εγώ θα στα πω, Μαρία. Πιο άσχημη και από του αλουνού. Αυτό σου λέει, όταν έπαιζε στους άθλους και γνωριστεί με μια 22χρονη που λέγεται Σαμάθα Μπάρξ. Μα αυτήν όμως δεν έχει παραδεχτεί ότι τα έχουνε. Έλα μου όμως που εμείς τους συλλάβαμε. Πάνω στη γουρούνα να οργώνουν την Μύκονο. Με τη Σαμάνθα ήταν στη γουρούνα. Μάλιστα. Άρα έχουμε και την αποκλειστικότητα που τα έχει φτιάξει. Είναι πονηράκης που ήταν και... Hello, Σαμάνθα. Έλα πες. Πάμε λοιπόν, να το πούμε. Παιδιά, δείτε πραγματικά τι κάνει τα έργα και τις ημέρες του Ράσελ Κρόου στην Μύκονο και από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν και άλλοι στάρ που θα έρθουν στην Ελλάδα. Αμέ. Μα πώς γίνεται να ζω 49 χρόνια σε αυτό το πλανήτη και να μην έχω βρεθεί ποτέ στα ελληνικά νησιά? Είναι τόσο όμορφα. Γεια σου Μύκονος, θα επιστρέψω. Έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ράσελ Κρόου, που άργωσε το νησί με την εδώ και λίγο καιρό νέα του αγαπημένη Σαμάθα Μπάρς. Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε το Μύκονος Live TV, ο Κρόου νίκησε γουρούνα και καβάλα από πίσω με την 22χρονη αγαπημένη του, όργωσαν το νησί. My name is Gladiator. Μάλιστα, ο 49χρονος ηθοποιός φορούσε και μία μπλούζα που πάνω έγραφε Greece και δεν σταμάτησε να τουιτάρει φωτογραφίες που τραβούσε με το κινητό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κρόου, εδώ και μερικούς μήνες, είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του από το 2003 και γυναίκα της ζωής του, όπως έλεγε, Danielle Spencer. Αν και τόσο ο Κρόου όσο και η Σαμάνθα αρνούνταν πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους, το κοινό τους ταξιδάκι στην Μύκονο αποδεικνύει πως μόνο φίλοι δεν είναι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε γυρίσματα της ταινίας «Οι Άθλοι», ενώ στο πάρτι που ακολούθησε μετά τα Όσκαρ ήταν ιδιαίτερα διαχειτικοί ο ένας με τον άλλο, κάτι που φώντωσε τις φήμες πως κάτι τρέχει μεταξύ τους. Τώρα! Ερωτευμένη στην Μύκονο τέτοια εποχή, τέλειος λέμε. Καλή και μόνο που βλέπω. Ναι, καλή αφού είναι φωτογραφία. Α, ναι. Αλλά είναι πολύ κρύα τα νερά της Μύκονο. Πώς μπόρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα ζεσταίνονται. Ναι, τώρα τι να λέει, this is Sparta, θα λέει Μύκονο.
Εντάμιζε! Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πόσο κακομαθημένο κοριτσάκι είναι η Taylor Swift που δεν τη συμπαθώ εγώ και η Μαρία Παπαδάκη. Παιδιά, μην με τρελαίνετε. Εγώ δεν έχω πει για την Taylor Swift. Εγώ σε αυτή την εκπομπή δεν έχω καταλάβει τι γουστάρουμε. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά την πιστεύω σε αυτό που κάνει. Τι μου κάνει, δεν του αρέσει. Εμένα όπως μου κατέβει. Εντάξει, να δούμε λοιπόν μετά από το απόσπασμα που θα σας δείξω κατά πόσο θα την εκτιμάτε ή όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Σελένα Γκόμεζ, η οποία έκανε την πολύ καλή εμφάνιση στα Billboard της Κυριακής, να φιλιέται με τον Justin Bieber. Και εδώ βλέπουμε την Taylor, η οποία βγάζει τη γλωσσίτσα της. Έβγαλε τη γλώσσα της. Και κοροϊδεύει στα μούτρα το ζευγάρι των έφηβων. Πού πάμε, δημοτικό πάμε τώρα. Που κάθεσαι και μου λες ότι πέρασε και έβγαλε τη γλώσσα και τους κοροϊδεύει. Εντάξει, ρε, χαιρέτησε. Τι χαιρέτησε, καλέ, με τη γλώσσα. Είναι σαν να φιλιέσαι εσύ με τον εραστή σου και να περάσω εγώ από δίπλα και να κάνω. Δηλαδή είναι ο αγάπημα του Billboard. Είναι Swift. Όχι, είναι εδώ. Έκανε μπλιά. Αχ, μπλιά. Εγώ δεν το βλέπω. Έκανε μπλιά. Συγγνώμη, να την κοίταξε για να πήγαινε, πήγαινε κοντά στο monitor. Πήγαινε εκεί, εδώ. Μπλιά. Να πω εγώ τι πιστεύω. Αυτή η σε. Κάνει ότι ξερνάει. Δεν κάνει. Είδε κανεί. Είδε γλώσσα, είδε και εσύ γλώσσα. Δεν γλώσσα. Παιδί μου, βγάζει κανονικά. Πήγαινε κοντά, κόλλησε το monitor. Μπλιά, μπλιά, ξερνάω, ούστ, φύγε, δεν θέλω. Θα το εξηγήσω γιατί εγώ το ξέρω από μέσα. Για πες από μέσα. Από μέσα, είναι φίλη με τον Τζάστιν. Και επειδή η Σελένα το παίζει λίγο δύσκολο στον Τζάστιν, το Μάουγλο τον φυλάει και καλά τύπου φιλικά συγχαρητήρια της λέει αυτός και αυτή κάνει μέχρι σε αυτό το προσπίτιο. Ότι είναι μιξοπάρθεν. Ναι, ναι, ότι το παίζει τώρα. Ναι, εγώ συμφωνώ πιο πολύ με αυτό που λένε, ότι είναι εκεί. Ότι είναι με το μέρος του Τζάστιν. Εσύ είσαι φίλος με έτσι και τα έχεις εσύ με μία που είναι μιξοπαρθένα και σου λέει πολλά πολλά, δεν μ' αφήνει η μαμά μου. Και έρχομαι εγώ εσύ. Εσύ ποιος είσαι εδώ. Εγώ είμαι ο Τζάστιν. Όχι, να πω ο Τζάστιν. Εγώ είμαι ο Τζάστιν. Όχι, εντάξει, να το πάρουμε στην μετάφραση. Πάρτε, λοιπόν, εμείς εσύ ο Τζάστιν. Τα είχαμε και τα έχουμε. Όχι, εγώ δεν είπα ότι τα έχουμε. Εμείς είμαστε φίλοι. Α, φίλοι είμαστε. Εμείς Τζάστιν είμαστε φίλοι. Α, εντάξει. Εγώ είμαι η Taylor Swift. Τι κάνεις. How are you? Ωραία, λοιπόν, εσύ τα έχεις με την άλλη. Με τούτη. Έλα, με εγώ με μένα. Ότι όλο αυτό δίνει και δεν καταλάβει να κάνει τη Σελένα με Λένα. Τι μωρία μου, καλύτερη. Τέλος πάντων, να τα ακυρώσουμε. Ζηλεύεστε. Όχι, θέλω να δω τον μπλιάξου. Α, έλα, έλα. Λοιπόν, εσύ θα έχεις με αυτήν την μισοπάρνηση. Όχι, τώρα είμαστε μικροί ακόμα, δεν θα προχωρήσουμε. Μόνο φασόματα. Oh, how are you? Ναι, και περνάω και βλέπω ότι ακόμα να την... Και όλο στο μάγουλο και κάνει... Αυτό είναι. Αυτό, ε. Βλαμμένο. Θα ζήσουν κι άλλο βίντεο με τον ίδιο τρόπο. Θέλετε να τα κάνουμε όλα. Ναι, το επόμενο βίντεο μπορώ να το παίξω μάλλον μόνο εγώ. Ωραία, πάμε γρήγορα. Είναι για τα αυτοικανοποίηση. Και τα πεταχτά. Μόνο εγώ είμαι για αυτό το βίντεο. Γιατί έχει μεγάλα αυτιά. Γιατί το δώσανε σε μένα να το έχει πει. Έχει μεγάλα αυτιά. Δεν έχω λίγο πετάχτα. Μαρία μου, όταν ήμουν μικρή, η καλύτερη μου φίλη μου έλεγε να μην πιάνω τα μαλλιά μου γιατί είναι σαν την πριγκίπισσα των ξωτικών. Αυτή η φίλη πολύ σ' αγάπαγε. Πολύ μεγάλη. Αυτή την έχει ακόμα φίλη. Όχι, καλά, δεν είσαι. Για παιδιά, πα σα παρακαλώ, θέλω να δω του αυτιά. Λοιπόν, έχω πάρα πολλέ διάσημε. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε αυτέ που έχουν πεταχτά μεγάλα αυτιά γιατί δεν είναι τέλειε. Τα κρύβουμε τα μαλλιά του και νομίζω ότι εμεί δεν τα βλέπουμε. Πάμε να τι δούμε. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά, λέει το τραγούδι. Τα μεγάλα αυτιά τραβάνε την προσοχή και πολλές φορές γίνονται θρυλικά. Όπως του γιατρού Σποκ στο Star Trek. Και κάπως οι διάσημοι, τα μεγάλα τους αυτιά τα έχουν τιμή τους και καμάρι τους. Και για αυτούς δεν ισχύει το μεγάλα αυτιά, μεγάλες φουρτούνες. Η Kate Hudson είναι ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια του Hollywood. Η κόρη της Goldie Hawn έχει τις κινήσεις στην πίστα, ενώ όταν θέλει να αποπλανήσει έναν άντρα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει και ιδιαίτερα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από μικρή είχε αυτιά γκόμπλιν. Και όταν αποφασίσει να μαζέψει τα μαλλιά της, τα αυτιά της, που το ένα κοιτάζει στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή, κάνουν μπαμ από μακριά. Πάντως η Kate δεν κατέφυγε στον πλαστικό για να κάνει τα αυτιά της αόρατα. Δέξου την εμφάνισή σου με τα ελαττώματά του. Αυτή που δεν πιστεύει σε αυτό το ρητό είναι το σούπερ μόντελ Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Η Αλεσάνδρα μπορεί να είναι άγγελος πασίγνος της εταιρείας εσωρούχων και όταν περπατάει πάνω στην πασαρέλα να κάνει τις καρδιές να σταματούν, αλλά στα 11 της κιόλας είχε κάνει μια επέμβαση για να διορθώσει τα αυτιά της που είχαν περίεργο σχήμα. Μισές δουλειές έκανε πάντως ο πλαστικός, οπότε καταλαβαίνουμε γιατί σπάνια τα αφήνει εκτεθειμένα στις δημόσιες εμφανίσεις. Όχι ότι δεν έχει άλλες χάρες πάντως η Βραζιλιάνη. Η
Kate Holmes είναι αυτή που κατάφερε αυτό που εκατομμύρια γυναίκες ονειρεύονται. Να γίνει η μητέρα του παιδιού, του Tom Cruise. Και τον μικρό το δέμα Tom δεν τον ενόχλησαν καθόλου τα πεταχτά της αυτιά, τα οποία πρέπει να φαίνονται από το διάστημα μαζί με το σινικό τείχος. Ο γάμος τους πάντως έλαβε άδοξο τέλος και τώρα η ζωντοχύρα Katie πρέπει να έχει τα ευμεγέθη της αυτιά στο έδαφος για να βρεθεί η διάδοχη κατάσταση. Την ακούει κανείς? Ένα από τα βασικά προβλήματα στο γάμο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάννα με το διάδοχο του θρόνου Κάρολο είναι ότι δεν την άκουγε ποτέ. Πράγμα περίεργο, καθότι τα αυτιά του Κάρολου είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να έχουν το δικό τους ταχυδρομικό κώδικα. Οι φωτοσοπάδες όλου του κόσμου έχουν βρει τη χαρά τους με τον Κάρολο, αλλά αυτός έχει αυτιά μόνο για την αγαπημένη του Καμίλα Πάρκερ Μπόουν. Κρίμα τα νιάτα και τσαχπινιά, κρίμα τα αυτάκια σου καλέ που λέει και το τραγούδι. Και από το διάδοχο του θρόνου στον πλανητάρι. Τα σκαμπυλωτά αυτιά του Προέδρου Ομπάμα ήταν εμφανή από τότε που ήταν γερουσιαστή στο Ιλινόι. Τη σιδηρά κυρία Μισελ Ομπάμα πάντως δεν φαίνεται να την ένιαξαν και πάρα πολύ τα βγαλμένα από τον τάμπο το ελεφαντάκι αυτιά του συζύγου της και εδώ και 21 χρόνια απολαμβάνουν έναν ευτυχισμένο, φαινομενικά τουλάχιστον γάμο. Όχι ότι αν τον πειράξει η Μισελ για τα αυτιά του θα αντιδράσει. Κούνια που θα τον κουνήσει. Ο Μπεν Στίλερ είναι από τους κωμικούς ηθοποιούς που έχει ένα δυσέβρετο προσόν. Μόνο που τον βλέπεις γελάς. Με το Στίλερ και τα γκάγκς του έχει γελάσει κόσμος και κοσμάκι στα τελευταία 15 χρόνια και σε αυτό παίζουν ένα μικρό ρόλο τα αυτιά του που είναι βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και όπως τις περισσότερες ταινίες του όπου οι παρεξηγήσεις είναι στην ημερήσια διάταξη, άλλα λέει αυτιά του και άλλα ακούν τα μεγάλα αυτιά του. Στην κορυφή θα τοποθετήσουμε ένα ελληνικό προϊόν, τον Κώστα Γκουσγούνη. Τον άνθρωπο που έριχνε τα κορίτσια πιο γρήγορα από τον ίσπιο. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η τέχνη. Η τέχνη? Εγώ λιώνω για την τέχνη. Τι λες, πάμε να μιλήσουμε για τέχνη? Οι δυο μας? Ναι, μαζί με την τέχνη. Άμα είναι έτσι, πάμε. Τα θρυλικά αυτιά του Κώστα ποτέ δεν στάθηκαν εμπόδιο να πετύχει το σκοπό του στις ταινίες, ο οποίος ήταν να απαλωτριώσει όσα περισσότερα κορίτσια γίνεται. Και επειδή τα αυτιά είναι γοητεία, ο κύριος ήταν άξιος, δεν προλάβαινε να μετράει κατακτήσεις, πρόθυμες να πέσουν στη ζεστή αγκαλιά του. Γιατί ξέρετε τι λένε. Μεγάλα αυτιά, μεγάλη καρδιά. Μετά τη μεγάλη μύτη θα αρχίσουν για τα αυτιά. Όλα οδηγούν. Λοιπόν, παιδιά μου, 90-11-405-410, φημί και όνομα τεπώνυμο στο 54888, mini iPad μαζί με αυτή την εξαιρετική θήκη και αυτά τα δύο υπέροχα ηχεία. Σήμερα ένας τα κληρώνει και μπαίνει και στην κλήρωση για τα 10.000 ευρώ. Αχ, Παναγιά μου! 405-410, φημί και όνομα τεπώνυμο 54888. Χαρώ πάρα πολύ τη μέρα που θα γίνει κλήρωση και κάποιος θα πάρει 10.000 ευρώ αυτά εδώ. Έχουμε το σκάνδαλο με την Αβία στη Eurovision, ε! Αμέσως μετά. Α, και να μου πεις και ποια παρουσιάστρια δεν φοράει κοιλότητα. Πάμε. Μία και δύο. Έτσι, μπράβο! Τέλεια! Παιδιά μου, Fumu Live εδώ κανονικά βρισκόμαστε κοντά σας γιατί έχουμε να σας πούμε πολλά αλλά έχουμε και να σας δώσουμε ακόμα περισσότερα. Έχω να σας δώσω, παιδιά μου, αυτό το mini iPad 90-11-405-410, φημί και όνομα τεπώνυμο 54888, με αυτή την υπέροχη θήκη η οποία είναι προστατευτική για οποιαδήποτε χέρια. Και μαζί με αυτό σας δίνω και αυτά τα σούπερ οικεία που έχουν, εδώ τα βάλω στο λευκό, που έχουν, παιδιά μου, πάρα πολύ καλή απόδοση και πολύ ωραία μπάτσα. Ντόιν, 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 ντόιν. Πολύ ωραία. Και φυσικά, τηλεφωνώντας για το υπερδώρο το σημερινό, μπαίνετε στην κλήρωση για το υπερ σούπερ δώρο. Αυτά τα 10.000 ευρώ που ένας τυχερός θα τα κάνει δικά του, αν έχει τηλεφωνήσει στο 90-11-405-410 ή αν έχει στείλει μήνυμα αφού μου και όνομα τεπώνυμα στο 54-888. Λοιπόν, παιδιά μου, θέλω, Ιωάννη, να ξεκινήσουμε από σένα. Αποκλειστικότητα, Γιώργος Εφρεμίδης, πίσω από τις αποκλειστικότητές μας, διότι εμείς μπορεί να την είδαμε ωραία στο σπίτι μας, στην Eurovision, και στο Σαμόν Φώτη μου, αλλά ο Γιώργος πήγε στο Μάλμο, ή Μάλμο είναι τελικά. Κάτι τέτοιο. Είναι έτσι γενικά. Λοιπόν θα μάθουμε για ποιο λόγο μας χάρισε η Βρετανία το οχτάρι. Διότι μας ξένησε λίγο το γεγονός ή όχι? Όχι. Έγινε, παιδιά μου, ένα σκάνδαλο το οποίο ο Γιώργος μας το λέει.
κάτι έχει να κάνει σε σχέση με την Bonnie Tyler και κάτι με τις κάμερες, για το πώς έπρεπε να είναι η εικόνα της Bonnie Tyler. Τι και λες τώρα. Αυτό έχει να κάνει και με το οχτάρι το δικό μας. Όλα πλέον. Λοιπόν, ποια ήταν η πηγή έμπνευσης του Ρουμάνου καλλιτέχνη, τι έβλεπε ο Ρουμάνος στο καμαρίνι του πριν βγει να τραγουδήσει. Ο Καστράτο. Είδε ο Ρουμάνος. Ο Καστράτο. Μπράβο, Γιάννη, να με βοηθάς τα ονόματα. Δεν είναι όνομα. Είναι όνομα του Καστράτο. Μακάρι, τι έταξε ο τραγουδιστής του Αζερμπαϊτζάν στον πρωθυπουργό μας Αντώνη Σαμαρά. Και αποκλειστικά, μπράβο Γιάννη μου, αποκλειστικά έχουμε τον Αγάθωνα στην κάμερα της εκπομπής μας να μας λέει ότι είχε σκοπό να βγει γυμνός. Χαριτολογεί βέβαια, λέγοντας ότι είχε κόψει και τα νύχια για να κοροϊδέψει την τραγουδίστρια που πήρε την πρωτιά. Για ποιο λόγο όμως δεν βγήκε γυμνός ο Αγάθωνας, μας το λέει μπροστά στην κάμερα της εκπομπής και κλείνουμε μεταξύ άλλων με τη Χαρά, την ραβωνιαστικά. Του Ηλία Κόζα. Τι έκανε στα καμαρίνια της ελληνικής αποστολής. Τι έκανες, Χαρά μου, γιατί το έκανες αυτό. Τι έκανε. Τι έκανε, ντροπή, Μαρία. Έλα ρε. Πάμε παρακαλώ. Μπορεί οι καιροί να μην επιτρέπουν μεγαλεπίβολες αποστολές. Η εκπομπή μας όμως, κάνοντας τρομερές θυσίες, μέχρι και τα γλυκά κόψαμε από το γραφείο, οργάνωσε αποστολή στο μακρινό Μάλμε για την κάλυψη της φετινής Eurovision. Ήμασταν εκεί και σας αποκαλύπτουμε τα πάντα. Αναρωτηθήκατε τι συνέβη όταν εμφανίστηκε στη σκηνή η Bonnie Tyler και ξάφνου η οθόνη γλύκανε, αποκτώντας μια αχνή δικτυωτή υφή? Η διαφορά είναι εμφανής, όπως βλέπετε. Έχουμε την απάντηση. Το αποκαλυπτικό μας ρεπορτάζ ξεσκεπάζει την αδιουργία της Βρετανικής Αποστολής, που μας επέβαλε να καλύψουμε με καφέ καλσόν τις κάμερες λίγο πριν την εμφάνιση του εκπροσώπου του, προκειμένου να μας δώσει το 8 της βαθμολογίας. Greece. Θεωρήσατε τυχαία τη σκηνική εμφάνιση της Ρουμανίας? Πλανάστε! Δείτε τα αποκλειστικά πλάνα που καταγράψαμε όταν εισβάλαμε στο καμαρίνι του Ρουμάνου τενόρου, βλέποντας τον να εμπνέεται από την περίφημη όπερα της Άννας Βύση. Ποιος συμβούλευσε την τραγουδίστρια του Ισραήλ να φορέσει αυτό το φόρεμα? Ποιος την έπεισε να φορέσει κορσέ? Και ποιος είπε στο σκηνοθέτη να της κάνει πλάνα από πίσω? Επίσης, πόσοι μάστοροι και πόσοι μαθητάδες ξενύχτησαν προσπαθώντας να της το βγάλουν? Ένας ήταν ο μάστορας, Γιάννη Πουλόπουλε, που αναγκάστηκε να κατεβάσει το φερμουάρ της Μωράν και να έρθει αντιμέτωπος όχι μόνο με τα κιλά της, αλλά και με τα νεύρα της, λόγω του αποκλεισμού της από τον ημιτελικό. Πάντα μαχητική, συνομιλήσαμε κατά αποκλειστικότητα με τους εκπροσώπους των ξένων αποστολών. Σουηδία. So, take a moment and think who has been the best correspondent so far. You guys. Thank you. Ιταλία. I hear no one watches Eurovision in Italy. Do you think this is a bad luck for you? No. I'm not superstizioso. Dania. So, Emily, what is your best aspect of your performance? I think that I'm not wearing shoes, if you can say that. Azerbaijan. I hear that you're gonna receive our 12 points tonight. Yoh, talisman sadece Allah'a mı inanırım. What did you mean? At yesterday's visit in Azerbaijan. Sahne çıkmasına kadar hemşire dua ederim. Malta. Sorry, but are you a little bit giggly? I'm in heaven. I'm really happy. I was never so happy in my life, I think. Προσπαθούσαμε εκείνη να βγάλουμε τον αγάπη με ξυπόλυτο, δεν μας άκουγε. Ο Ηλίας Κόζας δημοσιοποίησε αυτές τις μέρες την κοινή εθνική προσπάθεια όλων μας στη Σουηδία να πείσουμε τον Αγάθωνα. Αγάθωνα, μισό λεπτό. Άσε, βγαίνουμε σε λίγο. Κάτσε να δεις, έχουμε από δυσάρεστα νέα. Η Δανέζα που θα βγει ξυπόλυτη, τα προγνωστικά τη φέρουν παντού πρώτη. Λοιπόν, αφού δεν δέχτηκες να βάλεις φούστα, αφού δεν δέχτηκες να ξυρίσεις το μουστάκι, πρέπει να βγεις ξυπόλυτος. Τι ξυπόλυτος, λέω, γυμνός θα πω. Έχω κόψει και τα νύχια των ποδιών μου. Γυμνός. Την Χαρά, που αποτελεί το έτερο ίμιση, αλλά και τον άγρυπνο φρουρό του Ηλία Κόζα, κατέγραψε ο φακός εκπομπής μας, όταν έλεγχε το μήκος από τις φούστες του χειροδήματος, την ελαστικότητά τους, αλλά και τυχόν ύποπτες μυρωδιές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κοπενχάγη. Μπράβο, μπράβο.
Μπράβο. Και μόνο για την αποκλειστικότητα με τον αγάπη που το εκμυστηρεύτηκε ότι θα βγει γυμνός. Μπράβο του Γιώργου. Μπράβο, μπράβο. Γιατί το καλτσόν. Και το καλτσόν. Λοιπόν, καλτσόν. Το καλτσόν. Καλτσόν. Μ' αρέσει να το λέω. Α, αρέσει, εντάξει. Από το καλτσόν. Παιδιά, παιδιά. Να σας πω όμως κάτι, νομίζω ότι γενικά μέχρι τέλος Ιούνιου θα μιλάμε για αυτή τη Eurovision. Γιατί για αμάρε, για αν θα βαρεθούμε. Και ένα μετά το άλλο. Γιατί τέλος. Ωραία, έλα, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε, σας είπα ήδη παιδιά μου από την αρχή ότι υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι αναγκάζονται να παίρνουν παιδιά μου τα σάντουιτς από το μπουφέ του πρωινού, που ξέρεις ότι βεβαίως είναι τσάμπρα σε κάθε ξενοδοχείο, τα τύλιγαν, τα έβαζαν σε σάνιτας και μετά παιδιά μου τα έπαιρναν μαζί τους, διότι σου λέει το budget, όχι, το budget της χώρας τους, τους διέθεται μόνο 15 ευρώ. Μετά θα σου κάνω μια αποκάλυψη. Το αποκάλυψη ακούω. Ε, όχι, όλοι για πάμε. Πάμε. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια, τέλεια. Ποια λοιπόν χώρα οι εκπρόσωποι αναγκάστηκαν να φτιάχνουν σάντουιτς από το μπουφέ του πρωινού και να τα παίρνουν μαζί τους, γιατί η παραγωγή τους διέθετε μόνο 15 ευρώ την ημέρα για έξοδα διατροφής. Πάλι Μαρία. Ω, Μαρία σήμερα που σας. Αμάνε Μαρία, άσε και κανέναν άλλον. Είναι το μεριμέρι που σας έχει δώσει ορμή. Α λοιπόν για σένα Μαρία μου, της Βουλγαρίας, Β της Ελλάδας ή Γ της Ρουμανίας. Στο από την αρχή. Μου το έπεσε. Της Ελλάδας, Β. Μπράβο! Ήμουν σίγουρη, μωρέ, τώρα. Να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό έχει ξαναγίνει. Πότε? Τη χρονιά με εμάς. Τη χρονιά που πήγαμε με το Σαρμπέλ στη Σουηδία. Και... Δεν ήταν η Σουηδία, ήταν η Φιλανδία. Εκεί που πήγαμε, ναι. Στο Ελσίνκι, ναι. Είχε συμβεί το εξής. Επειδή όλη τη μέρα στις πρόβες και στις συνεντεύξεις τύπου δεν βρίσκαμε τίποτα να φάμε. Έπαιρνε στο σάντουιτς. Ναι, αλλά δεν διέθετε παραγωγή 15 ευρώ. Όχι, όχι. Πόσα σου έπαιρνε. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο δεν είχε room service. Δεν έχουμε ξαναδεί ξενοδοχείο χωρίς room service. Άφου τώρα. Όταν γυρνούσαμε, ήμασταν μυστικοί όλη τη μέρα. Οπότε το πρωί ήταν ο Σαμαράς ο οποίος χτένιζε τον. Ο Τρίφωνας. Ναι. Ο Αντώνης δύσκολο. Ο Τρίφωνας Σαμαράς χτένιζε τον Σαρμπέλ. Μάλιστα. Και παίρναμε παιδιά από το πρωινό ό,τι είχε. Κατέβαινε στο πρωινό με μια μεγάλη τσάντα τόση. Και μέσα έβαζε όλο μου στα σάντου. Τι μάτι είναι αυτό. Ποιος με βλέπει, ξέρω, ξέρω, ναι, όχι, όχι. Για πες, για πες. Τέλος πάντων, γέμιζε την τσάντα σάντουιτς για να έχουμε όλη τη μέρα. Μόνο που σε συγκεκριμένη περίπτωση μαζί μου, Μαρία μου, δεν νομίζω ότι έχει σχέση απολύτως με ότι δεν είχαν room service στο ξενοδοχείο, δεν είχαν λεφτά. Γιατί 15 ευρώ, από ό,τι γνωρίζω στις σκανδιναβικές τις χώρες που κάνει 6 ευρώ ο καφές, δεν σου φτάνει. Μόνο τη μία φέτα αυτό το σάντουιτς. Σωστό. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς αποκάλυψε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας στο πρωινό μου. Το να μην σου πληρώσω εισιτήρια δεν πειράζει. Γιατί εντάξει, πες ότι πας και γυρίστηκε από το κτέλ. Αλλά έγιναν και χειρότερα πράγματα. Από ό,τι έμαθα, γιατί έκανα ρεπορτάζ ανθρώπων που ήταν εκεί στην αποστολή. Μου είπαν λοιπόν ότι το πρόμο βίντεο, αυτό που έγινε δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα πριν από το. Το γύρισαν μόνοι τους τα παιδιά και δεν τους πλήρωσε ποτέ κανένας. Τα βάλανε τα χρήματα από την τσέπη τους. Πρώτον. Δεύτερον, πόσα λεφτά λέτε να έδιναν σε κάθε ένα από το συγκρότημα για να φάνε μεσημεριανό και βραδινό εκεί στη Σουηδία. 20 ευρώ. 15 ευρώ. Ούτε καν 20, 15. 15 ευρώ. Εντροπή. Δεν τα παίρνεις καν. Αρκεί να σας πω ότι έμαθα τα παιδιά αυτά την ημέρα για μεσημεριανό και βραδινό. Τα παιδιά αυτά είναι φτωχόπαιδα, να ξέρετε. Το είπανε κιόλας. Δεν έχουμε 5 ευρώ. Εντάξει, έχουν αξιοπρέπεια. Δεν διώνονται από αυτά. Εγώ απαλού τα μάθα. Τρώγαν πρωινό και βάζανε τα σαντουιτσάκια και αυτό σε πετσέτες να το πάρουν μαζί τους να φάνε την υπόλοιπη μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι τους στείλαμε να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Αν δεν έχεις ρε μάγκα, δεν τους παίρνεις γάμο το. Sorry. Και δεν κατηγορώ εγώ κάποιον τώρα. Δεν ξέρω ποιος. Και μπορεί να μην το ξέρει καν και η ΕΤ και η εταιρεία και δεν ξέρω τώρα ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά. Εγώ δεν κατηγορώ τώρα κάποιον. Γιατί και η εταιρεία έδωσε λεφτά και η ΕΤ με την καλή πρόταση. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Κάποιος εκεί έκανε μια διαχείριση, δεν ξέρω ποιος, που έκανε λάθος. Μα τα βασικά το φαγητό. Είναι τα βασικά αυτά. Δεν σου λέω να μείνω στο πεντάστερο. Για το σου λέω ότι αυτά χθες με το χτέλ δεν ήταν τίποτα. Αυτά είναι τα χειρότερα.
Εντάξει, τελικά. Μη με φουντώνεις και με βάζεις με τα μπλοκς μετά. Από εκεί το πάμε. Έλα. Ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος αυτής της αποστολής. Κοίταξε, επειδή με ρώτησε και η Μαρία χτες, πρέπει να πούμε κάτι για να το διευκρινίσουμε και ωραία, να το πούμε ακριβείς, εντάξει. Φέτος η Eurovision δεν την έχει αναλάβει μόνο η ΕΡΤ. Ήταν μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, και όπως τουλάχιστον είπαν και οι ίδιοι, του ΜΑΤ και της δισκογραφικής εταιρείας των παιδιών. Δηλαδή είπαν, ρε παιδί μου, ότι επειδή η ΕΡΤ δεν μπορεί να αναλάβει όλο αυτό το κόστος, ας κάνουμε δηλαδή μια συμπαραγωγή όλη αυτή και πρότεινα δηλαδή σε μια δισκογραφική εταιρεία μπορείτε να αναλάβετε τα έξοδα της αποστολής. Mm. Όλοι λοιπόν αυτοί συνεργάστηκαν και είπαν ότι εμείς αποφασίζουμε να βάλουμε το budget και να πούμε ότι θα πάμε στην Eurovision φέτος. Οπότε για τις ευθύνες. Τώρα ποιος έχει το 20%, ποιος έχει το 10%, δεν μπορώ να σου το πω. Και να σου πω κάτι, ελάχιστα με ενδιαφέρει, γιατί αυτά έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι ντροπή τους που άφησαν την ελληνική αποστολή να πάει σαν τους κακομύριδες. Δηλαδή να γυρίσουν με το κτέλ, να μην έχουν να φάνε σάντουιτς. Δηλαδή, εντάξει, άμα θες να κάνεις το μάγκα και θες να διοργανώνεις, να έχεις και να το υποστηρίξεις. Ή λέγαμε και αυτό για χθες, Μαρία μου. Αν μπορείς τουλάχιστον να βρεις κάποιους σπόνσορες που να μπορούν να βάλουν τα χρήματα. Όταν τους φέραν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, ναι, πληρώσανε το αεροπλάνο να τους φέρουνε. Πότε λες το, στο ελληνικό τελικό, δεν το ξέρουμε. Όχι, για να πάνε στη Σουηδία, στη Σουηδία, ναι, ναι. Το πληρώσανε. Μετά αφού κάνανε τη δουλειά τους, είναι τόσο όλο. Δεν το ξέρουμε, Μαρία, αυτό δεν το ξέρουμε. Μην λέμε τώρα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που ξέρω όμως ότι κάθε χρόνο όλο κάτι γίνεται. Δηλαδή και με την Καλομήρη έγινε και με τον Αλκαίο έγινε. Μην μου τα λες, μην μου τα θυμίσεις. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μου πει από την έχουμε αρχή... αυτή με την κοιλότητα που δεν φορά. Όχι καλέ, έχουμε το άλλο σκάνδαλο, Μαρία μου. Νοθεία στην Eurovision σου λέει μπορούν να κυρωθούν όλα. Τι? Θυμάστε που είχαμε δείξει τις προάλλες για την αντιγραφή του τραγουδιού της Δανίας και με κοροϊδεύατε. Ότι είναι επαναλαμβικό. Νέο σκάνδαλο στην Eurovision. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η παιδιά μου έχει παρέμβει εισαγγελέας και ο πρόεδρος του κράτους, το συγκεκριμένο που πρέπει εσείς να μου βρείτε, ζητάει να δοθούν εξηγήσεις. Πώς έγινε η νοθεία στην Eurovision και πού έχουν πάει χαμένοι ψήφοι, εσείς θα μου το πείτε. Τέλεια. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Σκάνδαλο στη Eurovision. Ποια χώρα ο πρόεδρος κατηγορεί τη Eurovision για νοθεία και ζήτησε να γίνει επανακαταμέτρηση των ψήφων. Μαρία, σήμερα τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, τελείωσε όμως. Εντάξει, έκατσα νωρίτερα. Άρα ο Φώτης, έτσι. Ότι έμενε. Εγώ βέβαια. Ωραία. Δεν βρίζουν από το ναι. Έκατσε στην επανακαταμέτρηση. Εντάξει, το παραδέχτηκα. Μην με βρίζετε άλλο. Να κάτσω. Έλα, Φώτη μου, για σένα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, που αν δεν κάνω λάθος λέγεται Αλίεβ, κάπως έτσι, γιατί τα ρώσικά μου δεν είναι πολύ καλά. Β. Της Ρωσίας, δηλαδή ο πρόεδρος Πούτιν, που τον ξέρουμε όλοι. Ή Γ. Της Γαλλίας, ο αγαπημένος κύριος Ολάντ. Ολάντ, δεν συγγνώμη κιόλας. Εδώ που τα λέμε, η Γαλλία δεν πήγε και τόσο καλά φέτος στην Eurovision. Ο πρόεδρος αυτής της χώρας τι έκανε? Ζήτησε να ξαναγίνει η καταμέτρηση των ψήφων, γιατί κάτι έγινε με τις ψήφους που έδωσε η χώρα του σε άλλη χώρα. Κατάλαβες τι λέω? Όχι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Πες την τύχη, παιδί μου, σιγά. Σουτ! Δεύτερη θέση το Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα. Το Αζερμπαϊτζάν θα πούμε. Τζάν. Πεταλούδα στα πανηγύρια. Νομίζω μάλλον στη δίκη το είπες και δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Όχι, λέω ότι δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά λέω για να θέλει είναι τη δεύτερη θέση, εκεί πάει. Δεν ξέρεις η Ρωσία. Όχι, δεν έχει απολύτως σχέση, θα σας πω. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Eurovision πώς είναι η Κύπρος με την Ελλάδα που μόνιμα ανταλλάσσει βαθμούς. Έτσι συμβαίνει και με τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν. Οπότε λοιπόν ο πρόεδρος Πούτιν προφανώς έβαλε τον δικό του υπουργό εξωτερικών και του λέει: μα πώς γίνεται το Αζερμπαϊτζάν να μην δώσει ούτε μία ψήφο φέτος στη Ρωσία που παραδοσιακά δίνει? Δεν το ψάχνεις λίγο? Παίρνει λοιπόν ο πρόεδρος, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, τον ομόλογό του. Τι νομίζεις, Φώτη? Της Ρωσίας. Έχουν σοβαρά πράγματα να σχολούνται. Που δεν τον έβρισκαν οι Κύπροι όταν ήταν να συνεννοηθούν για το τι θα γίνει. Για αυτά, Μαρία μου, για την Eurovision ασχολούνται οι άνθρωποι. Συγγνώμη που θα το πω κιόλας, μην κοιτάς που εμείς εδώ την έχουμε ψηλό αποδευμένη, αλλά ασχολούνται σοβαρά. Εκεί λοιπόν που λέτε, παιδιά μου, παίρνει ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας τον ομόλογό του στο Αζερμπαϊτζάν και του λέει: δεν το ψάχνεις. Το ψάχνεις. Και παίρνει, παιδιά μου, ο υπουργός εξωτερικών τον πρόεδρο τον ίδιο και του λέει: πρέπει να βάλεις τον εισαγγελέα να το ψάξει. Και το ψάξει. Και τι έγινε? Έλα ρε Γιάννη. Τελειωμό δεν έχουν τα σκάνδαλα στη Eurovision. Μετά τον πονοκέφαλο που προκάλεσε στην EBU το δημοσίευμα ολλανδικού site ότι το κομμάτι της Δανίας είναι αντιγραφή ενός παλιού τραγουδιού ολλανδικού συγκροτήματος,
στο Αζερβαϊτζάν έχουν τρεχάματα, γιατί όπως έγραψε το star.gr, η χώρα έδωσε 0 βαθμό στη Ρωσία, παρόλο που παραδοσιακά οι δύο χώρες στηρίζουν η μία την άλλη. Η βόμβα εκτόξευσε ο πρέσβης της Ρωσίας στο Αζερβαϊτζάν, ο οποίος δήλωσε πως υπήρξαν ψήφοι από τους Αζέρους στο What If, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου του Αζερβαϊτζάν, Ίλαμ Αλίεβ, που διέταξε μέσως εγγελέως έρευνα για την ψηφοφορία της Eurovision και ζήτησε μάλιστα από την κρατική τηλεόραση να γίνει επανακαταμέτρηση. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι κάτοικοι του Αζερβαϊτζάν ψήφισαν στο televoting περισσότερο την Ουκρανία και ακολούθησε αμέσως μετά η Ρωσία. Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές έδωσαν στη Ρωσία 10 βαθμούς και η κριτική επιτροπή 12. And finally, our highest point, 12 points, go to Ukraine. Δούσε τσικάου διάκριο. Αυτό το όνομα το πήρε. Δεν ξέρω τι είναι. 12 πάντως πήρε η Ουκρανία. Ωστόσο, το What If δεν πήρε το μέσον όρο των 2 βαθμών όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, αλλά 0. Κάνοντας τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας να δηλώνει: πρόκειται για εξοργιστικό περιστατικό. Όταν κλέβουν 10 βαθμούς από τη συμμετοχή της χώρας σου, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς για την ελληνική συμμετοχή όλοι λένε τα καλύτερα. Με τελευταίο παράδειγμα το CNN, όπου η έκτη θέση της Ελλάδας έγινε πρώτη είδηση. Only highlight of the night, however, there were the kilts wearing Greeks singing about free alcohol. Θα το χειροκροτήσω. Δεν καταλάβατε τι έγινε. Το κατάλαβα. Δηλαδή, ενώ ρε παιδί μου ψάξανε την κινητή τηλεφωνία που συμμετείχε στο διαγωνισμό αυτό κατάλαβα. Και βρήκαν ότι έπρεπε να έχουν δώσει κανονικά 11, ας πούμε, δηλαδή 10 στην ουσία στο Αζερβαϊτζάν, αυτή η ψήφια δεν το ήταν ποτέ. Οπότε, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν έχει πάει στην κρατική τηλεόραση και λέει: θέλω να μου το εξηγήσετε. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι όντως σκάνδαλο μεγάλο και μπορεί να έχει ανατροπή στην βαθμολογία. Ανατροπή δεν θα έχει. Εννοείται θα έχει. Λοιπόν, Λουκά, μας είπες για τα φιλαράκια και περιμένει ο κόσμος στα Twitter και στα αυτά. Βεβαίως, παιδιά, εκεί στηθείτε, μην κουνήσετε ρούπι. Λοιπόν, πάμε 9 χρόνια πίσω. Ήταν 6 Μαΐου του 2004 όταν προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο των φιλαρακίων. Θυμάστε την τελευταία σκηνή, κάποιο έγινε. Λοιπόν, είναι η Μόνικα με τον Τσάντλερ που κλείνουν την πόρτα από το διαμέρισμα του Μανχάταν και πάνε να συνεχίσουν τη ζωούλα τους. 5.100.000 τηλεθεατές τους χαιρέτησαν στον επίλογο. Τώρα έχει αρχίσει λοιπόν μια ολόκληρη φιλολογία ότι επιτέλους τα φιλαράκια θα επανενωθούν, το NBC θα πληρώσει για έναν ακόμη κύκλο και σήμερα η Τζένιφερ Άνιστον, η Ελληνοαμερικανίδα Τζένιφερ Άνιστον, εμφανίζεται στην Έλεν για να πει κατά πόσο τελικά θα πάνε όλοι μαζί για να κάνουν 10 σεζόν ή όχι. Οπότε σας έχουμε θα το ξέρουμε. Αποκλειστικό βίντεο, αύριο θα έχουμε την απάντηση και πάμε όλοι μαζί, φιλαράκια, ενωμένα, ποτέ νικημένα. Jen. Hi. Hey, what are you doing here? It's 8 a.m. in the morning. Oh yeah, here's your paper. Oh, thanks. So I'm co-hosting Ellen today, and I know that you did it, and you were so good, and I just would love a little advice. Some advice? Well, maybe you shouldn't show up at somebody's house at 8 o'clock in the morning, and you should call first. What are you talking about? We used to walk into each other's apartments all the time. Mm-hmm. I mean, we're friends. No, that was a TV show. You know, we haven't actually seen each other in a really long time, like 8 years. What? Now, David, that is not true. It's Matthew. Whatever. Listen, Sally, just... I'm here. Court? Lisa? It's Jennifer! You're sleeping with her, too? No, of course not. You're still dating that writer guy, right? Oh my God, you are disgusting. I'm never sleeping with you again. But we're still on for tomorrow night, right? Yeah. Good. Yeah. Oh my God. How long has this been happening? How long has this been going on? You know, I knew something was happening because I texted.
Russia? No. That's Ellen. No, it's not. No. See? She just said no, it's not. Πάρα πολύ για να κάνουν τρέιλερ και να συμμετέχουν δύο άνθρωποι όπου κάτι παίζει. Ναι, θέλω να πω ότι είναι καλεσμένη μία και οι άλλοι δύο είναι από τα φιλαράκια. Και αναφέρθηκαν για τα ονόματα όλων. Αλλά μπορεί να μην έχουμε απάντηση οριστική. Μπορεί. Αύριο θα πω. Θα δούμε αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε να σας δείξουμε το υπέροχο δώρο μας που είναι για σήμερα. Το υπέροχο, τα υπέροχα δώρα μας. Η mini iPad, παιδιά μου, σε άσπρο χρώμα μαζί με αυτή την εδώ την υπέροχη λατρεμένη τίκη. Αυτήν εδώ, η οποία δεν παθαίνει τίποτα το iPad που θα μας πέσει με αυτή. Και βέβαια δίνω και αυτά τα δύο υπέροχα οικεία, τα οποία κάνουν έτσι και βγάζουν εξαιρετικά μπάσα. Τα συνδέεται με οποιαδήποτε τέτοια συσκευή και παίζει σούπερ. Σήμερα λοιπόν ένας θα κληρώνει και μπαίνει και στην κλήρωση για 10.000 ευρώ που κρατάει η Μαρία. Έχω 10.000 ευρώ και μπράβο, μόνο να τα δώσω σε ένα τυχερό πραγματικά. Βεβαίως. Θέλω πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι αυτό το ποσό είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο. Αν το θέλετε να γίνει δικό σας, τηλεφωνήστε στο 911-405-410 ή στείλτε μήνυμα αφού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Μπράβο. Λοιπόν, μετά θέλω να μου πεις την κοιλότητα. Ποια παρουσιάστρια δεν φοράει κοιλότητα? Και έχω κι άλλο σου λέω. Μόνο για αυτό. Πες Λουκά, εσύ. Λοιπόν, και μετά θα δούμε πώς ο Μπρατ Πιτ έδωσε, δηλαδή ξεχνάει στη μούρη την Τζένιφερ Άνιστον για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια. Έλα, γιατί. Του, παιδιά, ντροπή του. Ντροπή του. Και έχουμε να μάθουμε επίσης ποιος Έλληνας ηθοποιός, παιδιά μου, έχει δεχτεί πρόταση για να κάνει τεράστιο άνοιγμα στην καριέρα του. Συγκεκριμένα στη διεθνή πόρνο βιομηχανία. Έλα, ρε. Πάμε. Πάμε διαφημίσεις. Μεγαλεία. Κυρίες και κύριοι, Who Moved by Dentino, ο καλύτερος διαγωνισμός που έχει παίξει ποτέ ελληνική τηλεόραση. Και χορεύετε και τραγουδάτε και παίρνετε και 4.000. 4.000 αυτών που έχει τα περισσότερα likes. Γι' αυτό μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα μας και εκεί θα κάνετε likes σε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Θα δείξουμε τον νικητή. Ένα διαγωνισμό quiz για να δούμε αυτό το κορίτσι, το όμορφο, το χαριτωμένο, το γλυκό. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι που μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888 και έχετε να κερδίσετε σήμερα. Τιν τον! Έχω αυτό το υπέροχο, παιδιά μου, iPad mini, το οποίο έρχεται σε αυτήν εδώ την υπέροχη θήκη που είναι ειδικά φτιαγμένη και για μικρά παιδιά για να μην παθαίνει τίποτα το iPad. Και έρχεται και μαζί με αυτά τα super οικεία, τα οποία είναι στερεοφωνικά και βέβαια ρίχνουν κάτι μπάστα τρελά. Έτσι, ένας το κερδίζει σήμερα και φυσικά μπαίνετε όλοι στο διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ, παιδιά μου, να κάνετε. 911-405-410. Πάμε πού, στο Γιάννη. Πάμε, παιδιά μου, και νομίζω ότι τώρα με την Eurovision έχετε πάθει ένα σύνδρομο στέρησης από τα φοβερά αποφθέγματα που σας έλεγα κάθε μέρα με τις ερωτησούλες. Ναι, ε. Έλα, έλα, έχω ένα ωραίο. Πρόσεξε, φώτη μου, του Ιβάν Οντουάρ, που λέγεται, είναι Γάλλος συγγραφέας αυτό και λέει. Πώς το λένε? Ιβάν Οντουάρ. Οντουάρ. Ναι, μάλιστα. Ερωτισμός είναι όταν το κάνεις. Πορνογραφία είναι όταν το βλέπεις. Ε? Άρα κοινώ η πορνογραφία. Ντουάρ, τίποτα άλλο δεν είχε να βγει καλύτερο. Όχι, ξέρει τι θέλει να πει ο Ντουάρ. Το καταλάβαμε. Η πορνογραφία δεν είναι κάτι κακό, παιδί μου. Διαφορά του είδε, του βλέπω και του κάνω. Είναι, κατάλαβε αυτό. Παιδιά μου, όμως, να σας πω κάτι. Υπάρχει ένας Έλληνας ηθοποιός, του οποίου του ανοίγεται ένας δρόμος τεράστιος μπροστά του, γιατί τον πήραν τηλέφωνο να πρωταγωνιστήσει, παιδιά μου, σε πορνοτενίες. Εκείνος όμως, παιδιά μου, ξέρετε ότι πίστευε ότι του κάνετε φάρσα εσείς. Αλήθεια. Σου λέει, έχει γούστο. Έχει μάθει. Λοιπόν. Έχετε διαβάσει καλά. Τέλεια! Ποιο
πιο γνωστό λοιπόν ηθοποιό πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να πρωταγωνιστήσει σε ταινία πορνό. Και εκείνος πίστευε ότι ήταν φάρσα που του έκανε το Fumu Live και συγκεκριμένα η Μαρία Μπακοδήμου. Κάτσε νωρίτερα. Όχι, στο μου. Το Μπακοδήμου, στο ναι, δεύτερο. Ναι, στο μου. Έτσι, Μπακοδήμου. Μπακοδήμου, μου. Λοιπόν, άλφα για σένα πότι. Του Γιάννη Αϊβάζη. Το Γιάννη Αϊβάζη πήραν τηλέφωνο. Β. Τον Ηλία Κόζα ή Γ. Τον Εικοναδιώτη. Τον Κόζα όχι. Τον Κόζα όχι. Θα το είχα ακούσει γιατί παρακολουθώ τελευταία Κόζα. Αυτό κάνουμε και εμείς. Πιο παλιά δεν είναι. Το άλφα ή το γάμα. Θα πω το πιο... Το πιο... Όχι ότι και ο άλλος δεν είναι, αλλά το γάμα. Νίκος Αναδιώτης. Αλήθεια. Παιδιά μου, ναι. Και το εμπιστεύτηκε. Ο ίδιος ο Νίκος Αναδιώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το OK to Mad και εκεί λοιπόν στο εξομολογητήριο αρχίζει στο και του κάνει. Στο Θέμη, το Γιωργαντά. Αρχίζει λοιπόν ο Θέμης και του κάνει διάφορες ερωτήσεις και του λέει πώς θα αντιδρούσες αν σου έδιναν, ας πούμε, ρε παιδί μου 300.000 ευρώ και σου λέγανε θέλουμε να πρωταγωνιστήσεις σε μία πορνοτενία η οποία δεν θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Και είπε μου το πάνω. 300.000. Ναι, και στο εξωτερικό. Καλό ποσό. Και λέει καλό λοιπόν ποσό, ο Νίκος. Σχετικά είναι αυτά. Ναι, πορνοτενία είναι. Τα λε σπίτι αγοράζει, είσαι καθόλου καλά. Μα πας καλά. Εσύ θα κάνεις πορνοτενία με 300.000. Θα το έκανε, παιδιά, θα το έκανε. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι υπόθηκε μεταξύ του Θέμη και του Νίκο Ναδιώτη και πού εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία η Μαρία Μπακοδήμου. Εγώ. Η πρόταση περιλαμβάνει τον Νίκο Ναδιώτη, πρωταγωνιστή ή έναν από τους πρωταγωνιστές σε μία ταινία. Αισθησιακή, λοιπόν, άκουσα για το εξωτερικό. Πρωτού ολοκληρώσει την πρόταση σου. Άκουσα με τώρα προσεκτικά. Είναι τόσο κέριο το ερώτημά σου. Γιατί... Να δεις πόσο ειλικρινής είμαι. Δεν έχει περάσει ένα 24 ώρο που έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Όχι όμως για το εξωτερικό, φαντάζομαι. Καλά, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να ρωτήσω τώρα εξωτερικό. Δεν το συζήτησα καν. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Οπότε και επειδή ήταν κοντά στα χρήματα που λες πολύ και δεν θα σου πω παραπάνω λιγότερο γιατί δεν κάνει καν να τα διαπραγματευτώ, ξέρεις. Εσύ γελάς τόσο όσο γέλασα εγώ όταν μου έγινε αυτό και ήμουν και σε ραντεβού επαγγελματικό και τελείωνε το ραντεβού με εκείνη τη στιγμή. Οπότε ξέρεις, το ψηλό άκουσε η γυναίκα που συζητούσαμε, που μου έλεγα τι είναι αυτά που μου λέτε και αυτά. Και μου λέει Νίκο, γιατί κάνεις έτσι. Τι λέω, καλέ μου, επειδή είσαι παρούσα θα στο εξομολογηθώ. Το και το. Και βάλαμε κάτι γέλια. Και μου λέει, πώ σου μιλάγε παράξενα. Ήταν άντρα ή γυναίκα. Εσύ ήταν η γυναίκα, ήταν πολύ. Μιλάγε περίεργα. Δεν μιλάει, είσαι καθόλου περίεργα. Γι' αυτό λίγο με προβλημάτισε και λέω. Γιατί φοβήθηκα τώρα να σκέφτηκαν πω ήταν φάρσα από το Fumu Live. Αλλά φώτισε Μαρία. Αλλά νομίζω ότι στη φάρσα που κάνουν το απόγευμα, μα πήραν απόγευμα, μετά μιλάνε και λένε ότι είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Εγώ όμω είδε, σε προστάτευσα γιατί είπα αυτή η ταινία θα έβγαινε μόνο στο εξωτερικό. Οπότε στην ουσία. Δεν έχει να κάνει το εξωτερικό. Και το εξωτερικό για τα δικά μου δεδομένα και τις αξίες μου, ξέρεις, είναι, δεν είναι το χρηματικό αυτό που θες σε δελεάζει. Είναι ότι... Εγώ θεωρώ ότι πουλάς την ψυχή σου. Ότι δεν γουστάρεις που κάνεις. Κυκλοφόρησε η νέα αισθησιακή ταινία του Νίκο Αναδιώτη από την Bataclan Productions με τίτλο «Ο Νίκος αντέχει πολλά. Μια νίκη για τον Νίκο. Ο μαραθώνιος της ειδονής που θα σας εξαντλήσει στις οθόνες σας». Νίκος Αναδιώτης. Μεγάλος και σίγουρος. Τι άλλο όμως σας έχει λείψει, παιδιά, που έχουμε καιρό να το κάνουμε. Τι άλλα θέματα που μας λένε τώρα. Τα μαθήματα, παιδιά, της εβδομάδας. Γιατί κάθε εβδομάδα εγώ σας κάνω μια φορά τεστ και εσείς πρέπει να κάνετε. Καλή, αυτό έχεις να μας το κάνεις πριν το Πάσχα τώρα, το θυμήθηκε. Είχα την Eurovision, τι να πρωτοκάνω, βρε Μαρία μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, έλα, πείτε μου, παιδιά. Ποια παρουσιάστρια Ελληνίδα, σε αντίθεση με τη Μαρία Μπακοδήμου που μας αποκάλυψε ότι το κάνει το πολύ δύο λεπτά, ξεπερνάει το 15 λεπτό. Τραγουδίστρια. Όχι, παρουσιάστρια, συνάδελφος της... 15 λεπτό ξεπερνάει γιατί μόνη της. Όχι, μαζί με το χέρι της. Μαζί με τον παρτενέρ. Α, η... Έλα χεράκια. Ζαρίφη. Χεράκια να βλέπω. Η Ζαρίφη. Όχι Ζαρίφη. Ποια. Η Λιάκη. Όχι, Μαρία μου, όχι. Δεν λέω. Η Νικολούλη. Δεν λέω. Λοιπόν, ποιος από τους συμμετέχοντες στο Your Face Sounds Familiar... Και πότε θα μας το πεις, μετά. Μετά στο θα βίντεο. Το δεις. Βίντεο, Μαρία. Είναι παλήτευση, Μαρία μου. Έλα, συνεχίζω. Ποιος από τους συμμετέχοντες στο Your Face Sounds Familiar, αφού ντύθηκε γυναίκα, δεν προλαβαίνει να δέχει τα νύθηκες προτάσεις. Ο Γκάνος. Έλα, μπράβο Φώτη, να είναι στο Φώτη. Τρομερό καλέ, πώς το σκέφτηκε. Μπράβο Φώτη. Έλα. Μαρία, έλα. Βάλτε τα δυνατά σου. Ποιος κύριος της τηλεόρασης δεν έχει κάνει επιμήκυση ΠΕΟΣ γιατί δεν του χρειάζεται.
Σε μένα δεν λες. Έλα και το ξέρεις. Αφουστάνος. Που το ξέρετε, τα λέει η μαρτυριάρα! Όχι, καλέ μόνη μου, γιατί ναι, λέω... Ναι, καλέ μόνη μου, φουλτάνο. Γιατί δεν μου αρέσει γιατί η νοτία. Γιατί και δεν την έκανε μόνος του. Έχετε, δεν μπορεί να την κάνει, αυτό πλαστικό χειρούργος. Μόνος του. Τι λέει να κάνει το χειρά, έχετε επιτολή για τους βοηθούς να μας πει. Καλά, σωστό, ναι, δεν χειρούργος. Τα ξένα χέρια με μαχαίρια στην κυριολεκτική. Λοιπόν, έλα παιδιά, αφήστε το και πάμε όλοι μας να δούμε τι μας έμαθε η εβδομάδα που πέρασε. Κάτι Eurovision, κάτι το κατσικάκι του Πάσχα που έπεσε βαρύ στο Φώτη και τα φορτώσαμε όλα στον κόκορα, μου φαίνεται. Επειδή όμως στο τέλος της χρονιάς τα έχουμε εξετάσεις, πάμε να θυμηθούμε όσα μας έμαθε η εβδομάδα που πέρασε. Τη Δευτέρα, η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι δεν είναι λεσβία. Αληθεύει ότι η μικρή σου είναι φεμινίστρια άγρια. Πολύ. Άγρια, όμως τα αλήθεια, όχι πλάκα. Άγρια, κανονικά άγρια. Ξύλο και τέτοια. Απλή φεμινίστρια ή λεσβία φεμινίστρια. Όχι, λεσβία ποτέ. Αυτές είναι οι ραδικάλες. Λεσβία δεν υπήρξε, όχι σ' αγούστο. Τι έκανες δηλαδή. Ήμουνα πολύ, δηλαδή πάντα είχα μια κόντρα με τους άντρες. Ειδικά στο σχολείο, ξέρεις, τότε που εκεί στα... Το 1821 πήγαινα εγώ, που πέρνα για δημότη Κωνσταντέλα η μάνα. Το 90 που πήγαινα εγώ σχολείο τέλος πάντων, που τότε ξετσουτσούλευαν τα κορίτσια, ήμασταν λίγο πιο ροκούδες, βάζαμε τα Μάρτιντς, βάζαμε τις κονκάρδες και σου λέγε το αγόρι που πας μωρί και αυτά, δες τη μάνα σου τι ωραία που βαράει το κοπανέλι. Και εγώ πήγα ακριβώς αντίθετα, όπως ήμουνα και... Αντιμπούλινγκ, δηλαδή έδερνα όλα τα ωραία παιδιά του σχολείου που πήραζαν τα χοντρά, τα κοντά και τα άσχημα. Τι πήγαινε και τα αδέρνες. Έδερνα τους ωραίους. Ήμουν φόβος και τρόμος. Μπράβο. Θυμάμαι ένα αγοράκι με ξεχωριστό μαλλί και μπλε μάτι. Πρέπει ακόμα να με βλέπει και να λάζει μέσα. Την Τρίτη ανακαλύψαμε στο Ζάπιτ φωτογραφίες του Θοδωρή Σταθόπουλου, του παρουσιαστή του Lifestyle, που μας έκαναν να κοκκινήσουμε. Στην Τετάρτη, ο Γιώργος Λιάγκας εκνευρίστηκε τόσο πολύ με τους συνεργάτες του που τους δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από την εκπομπή. Δεν μου έχει πει ποτέ κανένας ότι μου, μου λέει κάποιες πράγματα που λέω ο Σάσα μου. Τώρα, άμα προσπαθεί να το αποδείξει αυτό το πράγμα, τι να σου πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλοι θα κρυφτούν με πράγματα. Μου λένε πράγματα εμένα, ποιο. Εσύ μου λέει το ψωνιστή μου, έχει πει, αυτό λέω. Δεν είναι κακό. Όχθε μου. Παιδιά, η εκπομπή σήμερα ήταν να μας πει η Σάσα αν έχει ψωνιστεί ή δεν έχει ψωνιστεί. Ρε παιδιά! Αν έχει πέσει το στήθος της. Έλα τώρα. Εντάξει, να την βγάλουμε Σάσα Στάιν. Δεν κάνει χιούμορ εδώ πάντως ο Γονίδης. Φέτινη και είναι αυτά. Πουά. Ναι. Πασχαλίτσα. Την ώρα τα είδα. Να συνεχίσω. Συνέχισε. Λοιπόν. Τα τρώμε από παντού τα μαλάκια. Χάρης Μπαρτακούρης, Στέλιος Διονυσίου, Δημήτρης Κόκοτας και Γιώργος Μπηχικότσης δίνουν μια εκπληκτική παράσταση. Αυτοί δεν μας ερχόντουσαν. Ναι, περίμενε. Ακόμα δεν τελειώσαμε, ρε παιδιά. Άμα έρθουνε. Γιατί. Συγγνώμη. Σάσα θα. Το έχω ακούσει εδώ και καιρό. Άμα έρθουν, ειδοποιήστε με. Εδώ πάντως βλέπουμε την Νικόλ Κίτμαν, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής της Κάνες, του Φεστιβάλ της Κάνες. Ρε φέ, τι να κάνουμε. Σήμερα είμαι με χαλαρούς ρυθμούς. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε. Πάμε στο ρεαλιστικό. Άκου μας δύο κόσμους, ας γυρίσετε να δει η αντένα. Γιατί, τι λες καλέ. Άμα δεν το αρέσουν. Να γυρίσω, να δω το φίλο μου το Πάτρα, Πάστρα, το Πάτρα, το Θανάση. Θέλετε να ανακοινώσω πότε θα αποχωρήσω από τηλεόραση να κάνω τον Γιώργο. Γιατί τώρα που κόπτεστε πολύ. Τρόπος στα πάνω σου, Γιώργο. Γιατί το σταματά το πρωινό, λοιπόν. Γιατί θέλετε, Γιώργο. Σήμερα, φέτος. Είναι η τελευταία χρονιά που κάνω πρωινό. Θα σταματώ κι εγώ. Ωραία, ωραία πλάκα. Σταματώ και εγώ. Καθόλου πλάκα δεν είναι. Έλα ρε Γιώργο. Αφού με προκαλείτε. Σημειωτέων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Την Παρασκευή διαπιστώσαμε ότι ο Ανδρέας Πουστάνος δεν κάνει επιμήκυνση πέους. Μια από τις τελευταίες μόδες από ό,τι διαβάζω και σε ξένα περιοδικά είναι η φαλοπλαστική. Η υπεοεπιμηκυντική. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά... Ναι, και... Εντάξει. Κοίταξε, δεν είναι της μόδας τελευταία. Είναι αρκετά χρόνια που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτό το... Πώς δεν υπάρχουν. Λένε ότι είναι πάρα πολύ επίπονο, παίρνει πάρα πολύ καιρό. Να σου πω, δεν το ξέρω. Δεν πήγες να το... Δεν χρειάστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει... Έχει όμως και τα προβλήματά του, έτσι. Ότι δεν είχε ιδέα ποια ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου όταν τη γνώρισε. Την τελευταία μου σύζυγο, ας πούμε, όταν την ερωτεύτηκα, δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Την Νατάσα, λες. Ναι.
Δεν ήξερα. Εντάξει, δεν μπορεί να την έχει δει κάπου. Δεν την είχα δει ποτέ. Ναι. Δεν την είχα δει ποτέ. Πού δεν... την όρισε, σε τι μέρο, σε ταβέρνα, σε σπίτι. Σε... Α, αυτό που πες, είχε έρθει να παίρνει μια ελιά. Και την γνωριστήκαμε. Και ότι η Τζένι Μπαλατζινού, εκτό από στήθο, έχει φτιάξει και κοιλιά. Το λύσαμε το θέμα λοιπόν τη οικογένεια μα. Αλλά τζάμι η κοιλιά, να λέγεται. Άμα το έχουμε, τι κάνουμε. Πριν και κολλάμε. Το Σάββατο, η Ναταλία Γερμανού διέψευσε έρευνα που έλεγε ότι αγίναστοι άντρες έχουν μεγαλύτερες αντοχές στο σεξ. Λέγοντας. Έχει γίνει μια έρευνα που λέει ότι οι αγίναστοι άντρες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο σεξ. Εσύ, Ναταλία. Που ας πούμε σ' αρέσει κυρίως το βλέμμα. Δεν βλέπεις το κορμί. Ποτέ. Αλλά γενικότερα που ήσουν με άντρες που. Αγύμναστος πέθαμε. Ναι, που. Όλοι, σχεδόν όλοι ήταν. Με κοιλιά, μπυρόκυλο. Ναι. One pack. Που όλοι ήταν γυμνασμένοι. Ξεπερνούσατε τα 5 λεπτά ή όχι, για την έρευνα το λέω. Α, τα ξεπερνούσαν. Άρα η έρευνα είναι για τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια. Τα ξεπερνούσαν και τα 15. Και τα 15 ακούω. Σοκ και δέος ο Παύλος. Σοκ και δέος. Παύλο, θα έλεγα να την κάνεις κομματάκια μπροστά στα μάτια του τηλεοπτικού κοινού. Την έρευνα, Την Κυριακή, ο Νίκος Γκάνος ομολόγησε ότι από τότε που έκανε τη Σερτάμπ δεν προλαβαίνει να δέχεται ανήθικες προτάσεις. Έκανε ένα tweet η Σερτάμπ μετά το show. Πόσταρε στο προφίλ της, στο Twitter, το τραγούδι, το βίντεο από το Your Face Sounds Familiar. Και έγραψε στα τουρκικά φυσικά, το μετέφρασα μετά, ότι μπράβο, είσαι μοναδικός στην Ελλάδα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο προκλητικό πράγμα που σου έχουν στείλει ποτέ στο Twitter ή στο Facebook. Αυτά δεν λέγονται. Δυστυχώς. Στο περίπου. Πες μου πρώτα παραγωγή, μην ανησυχείς. Ένα στο περίπου. Ανήθικες προτάσεις γενικά. Αναμέρα, με πόσες προτάσεις θέσεις έχεις από θαυμάστριες. Αναλόγως. Πούμε, την ημέρα. Μετά τις εντάπες μου είχα περισσότερες. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έρχεται η showbiz, αλλά μπράβο σου Γιάννη. Μια επανάληψη τη χρειαζόσαστε. Μπράβο, μπράβο. Όχι, Γιάννη, ήταν ωραίο βίντεο και πραγματικά ήταν πολύ σοβαρό και αυτό με τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί δήλωσε στον αέρα. Και φαινόταν σαν να κλείνει. Σταματάει το πρωινό γιατί. Και διάβασα ότι. Πρέπει να κάνει ρεπορτάζ. Διάβασα ότι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων αυτή η δήλωση, γιατί του στέλνουν του χρόνου μαζί. Και εμεί του στέλνουμε μαζί. Δηλαδή μα αρέσει ο Λιάγκα με τη ΦΕΗ. Λοιπόν, για να δούμε. Έχω αυτό εδώ το mini iPad μαζί με αυτήν εδώ τη θήκη. Μαζί με αυτά εδώ πέρα τα δύο εξαιρετικά ηχεία με σούπερ μπάσα. 90-11-405-410, φήμη και όνομα, τεπώνυμο, το 54-888. Μπαίνετε και στην κλήρωση για τα 10.000 ευρώ με τριζά που κρατάει η Μαρία ακριβώς εδώ δίπλα μου. 10.000 ευρώ, παιδιά μου, θα γίνουν δικά σας. Φτάνει μόνο ένα τηλεφώνημα και θα κερδίσετε 10.000. Αρκεί να πάρετε 91-11-405-410 ή να στείλετε μήνυμα, φήμη και όνομα, τεπώνυμο, στο 54-888. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα μας πεις επιτέλους μετά με την κοιλότητα. Μετά, αλήθεια, Φώτης και Μαρία Live και εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα αφήσουμε την κοιλότητα για αύριο. Η κοιλότητα την αφήνουμε για αύριο. Η κοιλότητα θα αργήσει μια μέρα. Η κοιλότητα θα αργήσει μια μέρα. Θα τα πούμε αύριο. Ποια είναι η παρουσιάστρια που δεν φοράει. 2-2 δεν έχει φάρσα. Όχι, παιδιά μου. Και θέλω να δω γρήγορα τον νικητή. Βασιλική Παρσογιά. Μπράβο, Βασιλική. Πάρα πολύ ωραίο τώρα, Βασιλική. Κλήρωση για τα 50, για τα 50, φαντάσου να δώσουμε 50.000 ευρώ. Καλά, εντάξει. Για τα 10.000 ευρώ. Λίγα είναι τα 10.000, θα θέλω. Λίγα τα 10.000. Μπορείτε να τηλεφωνείτε βεβαίως όλο το 24ωρο, μην περιμένετε μόνο την ώρα της εκπομπής μας. 90-11-405-410 ή μήνυμα αφού μου κενώ, όνομα τεπώνυμο, στο 54-888. Λοιπόν, πάρω μαζί μου γιατί τα φιλάω. Βέβαια, φίλα τα καλά. 90, πήγα να πω βάλει το τηλέφωνο. Τίποτα. Άφησα τα πούμε. Για χαρά. See you.